Γνωστός σήμερα ο οικονομολόγος και γενικός γραμματέας του Ενίου Παλαϊκού Μετώπου, του ΕΠΑΜ, ο Δημήτρης Χαζάκης, θα αναφερθεί στο θέμα των ομολογιούχων του ελληνικού δημοσίου που κλάπηκαν στην ουσία τα χρήματά τους. Ένα θέμα το οποίο, όπως όλοι γνωρίζουμε, όπως ακριβώς και η κλοπή που έγινε στα ασφαλιστικά ταμεία, όπως η κλοπή που έγινε σε νοσοκομιακά ιδρύματα και πανεπιστημιακά ιδρύματα, δεν λέει κανείς κουβέντα σήμερα. Εκτός από τον Δημήτρη Καζάκη, θα πάρουν το λόγο στη συνέχεια από το νομικό τμήμα του ΕΠΑΜ η κυρία Χαραλάμπους και ο κύριος Μηταλούδης, οι οποίοι έρχονται. Να υπενθυμίσω ή να ενημερώσω για όσους δεν το γνωρίζουν ότι αύριο, Σάββατο, υπάρχουν δύο διαλέξεις του Δημήτρη Καζάκη. Η μία το πρωί από τις 10.30 μέχρι τη 1.30 με θέμα οικονομία του χρέους και η δεύτερη το απόγευμα από τις 5.30 μέχρι τις 8.30 το βράδυ με θέμα λειτουργία της δημοκρατίας. Οι δύο αυτές διαλέξεις θα γίνουν στο κτίριο της ΕΔΟΘ, της Ένωσης Δημοσιοπαλλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης, στον τέταρτο όροφο. Προξένου Κορομιλά 51. Και οι δύο ομιλίες και στις δύο διαλέξεις θα επεκολουθεί συζήτηση με το κοινό και είναι ελεύθερες για το κοινό. Πριν πάρει το λόγο ο Δημήτρης Καζάκης, θα ήθελα να απευθύνει χαιρετισμό ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου, που είναι... Δεν πειράζει. Ναι. Ο κ. Αλεξόπουλος, που είναι δίπλα μου. Να σας καλησπερίσω και εγώ. Με χαίρομαι πολλά γνωστά πρόσωπα έτσι που ξαναβρισκόμαστε πάλι. Να χαιρετήσω τον κύριο Καζάκη και όλο το επιτελείο του που προσφερθήκαν εδώ να μας κάνουν μια ενημέρωση και να απαντήσουν βασικά και σε ό,τι ερωτήματα έχετε πάνω σε αυτό που πάθαμε. Έτσι. Είναι μια καλή ευκαιρία. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να πω ότι αφού θα τελειώσει την ομιλία ο κύριος Καζάκης μπορείτε να κάνετε ό,τι ερώτημα θέλετε πάνω φαντάζομαι στο γνωστικό του αντικείμενο έτσι, που θα μπορούσε να σας διαφωτίσει. Είναι κάποιες πρωτοβουλίες που γίνονται εδώ στη Θεσσαλονίκη, με ρωτάνε τι γίνονται στην Αθήνα κτλ. Θέλω να σας πω ότι δεν μας νοιάζει τώρα τι γίνεται στην Αθήνα. Ας τραβήξουμε εμείς το κάρο, έτσι εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη, με όλες τις κινήσεις που γίνονται, με στηρίξεις που ζητάμε από Μητροπολίτες, που είναι πολύ δύσκολο να πάρουμε από ένα Μητροπολίτη μια στήριξη για το θέμα μας. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε γιατί είναι δύσκολο να πάρουμε μια τέτοια στήριξη. Ο Μητροπολίτης ούτε ψήφους συζητάει ούτε τίποτα. Σας λέω ότι είναι πολύ δύσκολο. Είχαμε κάνει και με την κίνηση στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου και από εκεί πήραμε ένα ομόφωνο ψήφισμα από όλες τις παρατάξεις. Και γενικώς κινούμαστε. Εύχομαι να φαντάζομαι να μας μείνει λίγος χρόνος στο τέλος, αφού τελειώσει και η τοποθετήση των νομικών, να μιλήσουμε και λίγο για κάποια θέματα του Συλλόγου, κάποιες ερωτήσεις που έχετε για το Σύλλογο, για να μην τα λέμε τηλεφωνικά. Έτσι, γιατί με παίρνουν πολύ τηλέφωνο, με ρωτάνε διάφορα πράγματα για το Σύλλογο. Όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι για το Σύλλογο, για τις κινήσεις που κάνουμε, στο τέλος εύχομαι να μας μείνει χρόνος για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Να ευχαριστήσω πάλι τον κύριο Καζάκη που ενδιαφέρθηκε για μας έτσι, και αφιερώνει το χρόνο του. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι αυτό που συνέβη με τους ομολογιούχους και το τι συνέβη μέσα στο 2012 λόγω του PSI, για να το κατανοήσουμε, θα πρέπει να δούμε τη συνολική εικόνα του πώς αποφασίστηκε και πώς έγινε το PSI. Το PSI είναι η αναδιάθρωση του χρέους με συμμετοχή των βασικών ομολογιούχων, βασικών κατόχων ομολόγων του ελληνικού δημοσίου. Το ενδιαφέρον ποιο είναι. Η κυβέρνηση τότε συμφώνησε με τους βασικούς κατόχους ομολόγων, τις ξένες τράπεζες και τις ντόπιες τράπεζες, προχώρησε σε κούρεμα των καταθέσεων και στο τελευταίο 24ωρο πριν κλείσει η προθεσμία έβαλε τα φυσικά πρόσωπα κατόχους ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, όπως
και τα νομικά πρόσωπα που διαχειριζόταν το κοινό κεφάλαιο η Τράπεζα της Ελλάδος. Και μάλιστα χωρίς καμία ενημέρωση. Δηλαδή δεν έγινε ενημέρωση. Γιατί είχε περάσει ένα συγκεκριμένο νόμο που έλεγε ότι αν μαζευτεί το 75% των προσφορών, τότε θα μπαίνανε όλοι. Εδώ έχει γίνει μια απάτη για να καταλάβετε ότι αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί στη διεθνή πρακτική. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να λέει κάποιος ότι αυτό το πράγμα έχει ξανασυμβεί. Για ποιο λόγο δεν έχει συμβεί? Διότι αυτό το ΚΑΚ, η λεγόμενη ρήτρα συμμετοχής που αποφάσισε η κυβέρνηση, προϋποθέτει ότι οι ομολογιούχοι που συμπράττουν είτε αναγκαστικά είτε εθελοντικά αν είναι το 75% αναγκαστικά οι υπόλοιποι, θα πρέπει να είναι όμοιου τύπου. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορεί να είναι αποταμιευτές. Δεν μπορεί δηλαδή να έχουν χρησιμοποιήσει τα ομόλογα ως τοποθέτηση χρημάτων για ασφάλεια, για καταφύγιο. Πρέπει να είναι δανειστές του ελληνικού δημοσίου. Και με αυτή την έννοια δεν μπορούν να εντάξουν φυσικά πρόσωπα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει συμβεί πουθενά στον κόσμο, συνέβη μόνο εδώ. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι οι τράπεζες οι οποίες συμμετείχαν στο PSI, στην αναδιάρθρωση χρέους, συμμετείχαν μετά από αποζημίωση. Εισέπραξαν αποζημίωση. Ο κύριος Νταλάρα και η παρέα του έφυγαν με 35 δισεκατομμύρια σε ρευστό αποζημίωση. Δόθηκε χρήμα σε αποζημίωση. Αυτό το δεύτερο είναι ότι οι εγχώριες τράπεζες, η συμφωνία ήταν να γίνει η περίφημη ανακεφαλαιοποίηση με 48, τόσο δις, κοντά στα 50 δις. Και οι μεν και οι δε που συμφώνησαν για να βάλουν τα ομόλογά τους εισέπραξαν αποζημίωση. Εδώ υπάρχει στη διεθνή πρακτική η έννοια του παρή πασού. Δηλαδή δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τον έναν έτσι και τον άλλον αλλιώς. Ή και τους δυο με τον ίδιο τρόπο ή κανέναν από τους δυο. Που σημαίνει δηλαδή ότι εφόσον εσάς σας βάζουν στο κούρεμα, δεν μπορούν παρά να σας αποζημιώσουν όπως και αυτούς. Τέτοια αποζημίωση δεν υπήρξε ούτε για τα ασφαλιστικά ταμεία, ούτε για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αυτά δηλαδή που κουρεύτηκαν, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα, ούτε βεβαίως για τα φυσικά πρόσωπα. Και πολύ δε περισσότερο όταν τα φυσικά πρόσωπα, άλλοι ήταν αποταμιευτές, άλλοι είχαν πάρει τα ομόλογα με υπόσχεση της κυβέρνησης έναντι εφάπαξ, αποζημίωσης. Ήταν εργαζομένοι, όπως για παράδειγμα οι εργαζόμενοι στην Ολυμπιακή και άλλα. Δηλαδή μια σύνθετη ιστορία. Το τρίτο σημαντικό σε αυτή την ιστορία είναι το εξής. Η αναλογία της αποζημίωσης. Δηλαδή, ο κύριος Νταλάρα, η παρέα Νταλάρα, οι ξένες τράπεζες δηλαδή κατά βάση, πήραν 35 δισεκατομμύρια αποζημίωση. Συν 5 δισεκατομμύρια περίπου σε δεδουλευμένους στόχους. Αυτά τα πήραν και οι εγχώριοι τραπεζίτες. Δεν τα πήρε κανένας άλλος. Δεν εισέπρασε κανένας άλλος. Πόσα ομόλογα έβαλαν στο κούρεμα? Οι ξένοι τραπεζίτες βάλανε σε κούρεμα γύρω στα 25 με 30 δισεκατομμύρια ομόλογα ονομαστικής αξίας ομόλογα. Και εισέπραξαν σε ρευστό 35 δισεκατομμύρια. Πώς έγινε έτσι, κουστάρουν. Πολύ απλό. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι οι εγχώριες τράπεζες κάναν ανακεφαλαιοποίηση με 48, τόσο, δηλαδή κοντά στα 50 δισεκατομμύρια. Τα 19 μπαίνουν στο συγκεκριμένο έλλειμμα τώρα του δημοσίου προϋπολογισμού και δόθηκαν βεβαίως και καταγράφηκαν στο χρέος του ελληνικού δημόσιο χρέος. Αλλά πόσα έβαλαν στο γιακούρεμα? Έβαλαν 26 δισεκατομμύρια ονομαστικής αξίας ομόλογα. Θέλω να πω δηλαδή ότι μιλάμε για τη μεγαλύτερη απάτη που έχει συμβεί κοινού ποινικού δικαίου σε βάρος βεβαίως όχι μόνο εσάς αλλά ολόκληρου του ελληνικού λαού, γιατί καταχρεώθηκε και ο ελληνικός λαός. Δεν είναι μόνο το ζήτημα λοιπόν. Άρα, εγώ γιατί το λέω αυτό? Οποιαδήποτε θετική τοποθέτηση δικαιοσύνης απέναντι στο δικό σας θέμα ανοίγει θέμα. Καταλαβαίνουμε τι εννοώ. Πρέπει να τους κλείσουν μέσα, φυλακή, απάτη. Είναι απατεώνες κοινού ποινικού δικαίου. Σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να ξαναεξεταστεί το γιατί δόθηκαν τα 35 δισεκατομμύρια
συμφωνήθηκε να δοθούν 35 δισεκατομμύρια για 17 δισεκατομμύρια κούρεμα. Γιατί αν δούμε πόσα κουρεύτηκαν από τους ξένους ομολογιούχους, είναι περίπου 17 δισεκατομμύρια κουρεύτηκαν. Γιατί τους δώσανε 35 δισεκατομμύρια αποζημίωση. Το ελληνικό κράτος. Αν έχω καταλάβει καλά, είναι λόγω του FSF, έτσι. Συμφωνία, είναι η συμφωνία πακέτο του PSI. Αν αγόραζε τα ομόλογα το ελληνικό δημόσιο, σε ποια τιμή κτίσεις τα θα σας πω, Συνολικά, κουρεύτηκαν περίπου στα 106 δισεκατομμύρια. Σωστά, ονομαστική αξία. Η ονομαστική αξία αυτών των 106 δισεκατομμυρίων στη δευτερογενή αγορά εκείνη την εποχή, τον Μάρτιο, είχε πέσει. Μπορεί να κάνετε τον υπολογισμό, δεν τον έχω προχειρό, τον είχαμε κάνει τότε. Να σας πω μόνο ότι η ονομαστική αξία, η αξία του ομολόγου στη δευτερογενή αγορά, του ελληνικού ομολόγου, είχε πέσει στα 20 cents στο ευρώ. Δηλαδή τα 106 θα μπορούσε να τα έχει αγοράσει με 23 δισεκατομμύρια περίπου. Πώς? Για αυτά τα 17 μιλάτε. Την αξία που είχαν γίνει τη στιγμή. Οι 17 είναι η ονομαστική. Είχαν περίπου 36-37 δισεκατομμύρια που βάλανε. Τα 106 ποιος είχε τα άλλα. Τα υπόλοιπα 106 ήταν οι τράπεζες. Συν με το ό,τι έβαλε το ελληνικό δημόσιο, συν το κομμάτι που ήταν ασφαλιστικά ταμεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, το κοινό πρόγραμμα διαχείρισης της Τράπεζας Ελλάδας, όλο αυτό συγκροτεί, σύμφωνα με την κυβέρνηση, τα 106 δισεκατομμύρια ονομαστική αξία που κόπηκαν. Αλλά για αυτά τα 106 δανείστηκε το ελληνικό δημόσιο 109 δισεκατομμύρια. Είναι ψέματα βέβαια, γιατί σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου που δημοσιεύθηκε μόλις πρόσφατα και πέρασε στην Ελληνική Βουλή συνοδεύοντας το Γενικό Κρατικό Προϋπολογισμό τώρα πρόσφατα, βγήκε ότι το ελληνικό δημόσιο δανείστηκε το 2012 133 δισεκατομμύρια. 133 δισεκατομμύρια. Ενώ οι δανειακές ανάγκες, δηλαδή για να καλύψει, ας πούμε, ληξιπρόθεσμα ομόλογα, συν τόκους, συν το έλλειμμα του 2012, ήταν περίπου στα 90-97 δισεκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά το νούμερο. Τα υπόλοιπα 40 τα δανείστηκε το ελληνικό δημόσιο για να καλύψει το sweetener, έτσι το λένε επισήμως. Αν δείτε την έκθεση του EFSF, αυτό λέει. Το γλυκαντικό που δόθηκε στους τραπεζίτες για να αποδεχτούν το κούρεμα των ομολόγων. Αυτή είναι η κατάσταση. Και επειδή τέτοιου τύπου αναδιάθρωση είναι σπάνια να βρει κανείς στις 246 περίπου αναδιαθρώσεις που έχουν γίνει μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι σπάνια να βρει τέτοιο πράγμα. Τις βρίσκει μόνο σε κάτι τριτοκοσμικές καταστάσεις, οι οποίες, εντάξει, ξέρουμε, ας πούμε, το πώς χειρίζονται και τι κάνουν. Λοιπόν. Και έχει γίνει αυτή η ιστορία. Οπότε, τώρα τι γίνεται. Αυτοί πασχίζουν, και είναι λογικό, παλεύουν για το τομάρι τους. Όχι μόνο για τα δισεκατομμύρια τα οποία φύγαν έτσι. Γιατί καταλαβαίνετε, δώσανε χάρτια, τα οποία δεν άξιζαν απολύτως τίποτα. Μάλιστα, υπήρξαν μέρες μέσα στο Μάρτιο του 2012, όπου το δεκαετές ομόλογο του ελληνικού δημοσίου έπιασε 12 cents στο ευρώ, στη δευτερογενή. Δώσανε λοιπόν χαρτιά, τα οποία ουσιαστικά δεν αξίζανε απολύτως τίποτα, και πήραν ρευστό χρήμα. Ρευστό. Λοιπόν, όπως και να το κάνουμε, και από άποψη απόδοσης, είναι τεράστια η απόδοση που έχουν, που είχαν μέσα αυτά τα πράγματα. Συν το γεγονός ότι βεβαίως εγώ δεν πιστεύω, προσωπικά, προσωπική μου γνώμη, δεν έχω στοιχεία, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι αμέτωχοι οι Έλληνες πολιτικοί, που την κάνανε αυτή την ιστορία, συν τα κομματικά ταμεία που διαχειρίστηκαν αυτή την ιστορία και τα λοιπά. Γιατί μιλάμε για δισεκατομμύρια. 133 δισεκατομμύρια δανεισμός μόνο το 12. Αυτό το πράγμα είναι περίπου το 1 τρίτο του δημόσιου χρέους της χώρας. Μόνο για το 2012. Αν λοιπόν ξεκινήσει η δικαιοσύνη και ξετυλίγει το κουβάρι, ξεκινώντας από εσάς, πρώτη κυρία, που είναι αδιανόητο, δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο ολόκληρο, όπου, τουλάχιστον από τις πολιτισμένες που έχουν διαχειριστεί ζητήματα χρέους και όλα αυτά τα πράγματα, ακόμη και αγγλοσαξονικές που είναι σε αυτά τα ζητήματα πολύ, ας πούμε,
πολύ ρευστή η νομολογία. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να ταυτίζει τον αποταμιευτή με τον δανειστή και έτσι να εξαναγκάζει τον αποταμιευτή να μπει σε διαδικασία κουρέματος. Για να καλυφτεί η βρωμιά αυτή, γιατί για μένα είναι βρωμιά, είναι απάτη, δεν έχει καμία σχέση με, με οποιαδήποτε δικιακή σύλληψη μπορεί να έχει, ήρθε μετά αργότερα η απόφαση, νομίζω, του Νοεμβρίου του 2012 του Eurogroup, που ονομάζει τον καταθέτη, τον αποταμιευτή, επενδυτή. Επίσημα, το Eurogroup. Και βεβαίως ήρθε μετά το Μάρτιο το κούρεμα των καταθέσεων στην Κύπρο και τώρα, πριν δύο εβδομάδες, στη συνάντηση του Δουβλίνου, των τραπεζιτών για το μέλλον του τραπεζικού συστήματος της Ευρωζώνης, πάλι είπαν ότι δεν υπάρχει πλέον καταθέτηση αποταμιευτής εντός της Ευρωζώνης, όλοι θεωρούνται επενδυτές. Αυτό όμως δεν έχει καμία σημασία, γιατί το δικαιακό σύστημα της Ελλάδας δεν το αποδέχεται αυτή τη στιγμή, ούτε υπάρχει δικαιακή πρόβλεψη. Αυτό ενδεχομένως να το περάσουν με κάποια συγκεκριμένη τρόπο, με κάποια συγκεκριμένη διεκτίβα ή οδηγία που μπορεί να έρθει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την υπόλοιπη Ευρωζώνη, ώστε να εμποδίσουν ακόμη και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να βγάλει τυχόν αποφάσεις σε βάρος αυτής της κίνησης. Τα λέω με αυτά τα πράγματα γιατί, πρώτον, έχει γίνει προσπάθεια να κινηθούν και νομικά προσπάθεια Δημοσίου Δικαίου εναντίον αυτού του είδους του κουρέματος, που υπέστησαν και αυτοί, γιατί υπήρχαν σοβαρά προβλήματα και στα νομικά πρόσωπα, και επιπλέον γιατί θα υπάρξει και υπάρχει πολύ μεγάλη αντίσταση στο ζήτημα και το δικό σας, διότι αυτό μπορεί να αποτελέσει αιχμή του, ή αν θέλετε θριαλίδα, στο να ξετυλιχτεί ένα κουβάρι που μπορεί να πάει πολύ μακριά. Αυτή είναι λίγος πολύ το ζήτημα. Να ξέρετε ότι πάμε σε καινούριο κούρεμα και καταθέσεων και χρέους. Ενδεχομένως μέχρι τον Απρίλιο-Μάη του 2014 θα έχουν αποφασίσει τι θα κάνουν σε αυτήν την ιστορία. Το κρατάνε αυτή τη στιγμή προκειμένου να δουν εάν η Ελλάδα μπορεί να βγει ξανά στις αγορές. Αλλά ξέρετε, πάμε ολοταχώς σε αυτή την κατάσταση, σε μια νέα ιστορία. Και θα το εμφανίσουν ως, αυτή τη φορά θα το εμφανίσουν ως μια προσπάθεια της Ελλάδας να απαλλαγεί από τα μνημόνια, τις δανειακές συμβάσεις κτλ. Ώστε να δώσουν το πάτημα και στο ΣΤΕ και στα δικαστήρια να νομολογήσουν εναντίον οποιασδήποτε κίνησης στο όνομα του εθνικού συμφέροντος, προκειμένου η χώρα να βγει από το μνημόνιο. Οι καταθέσεις είναι 160 δις. Πόσο θα τις κόψουν, γιατί θα καλύψουν τα χρέη. Οι καταθέσεις αυτή τη στιγμή. Με συγχωρείτε, φοβάμαι ότι δεν έχετε καταλάβει. Όλα αυτά δεν γίνονται γιατί εξυπηρετείται το χρέος. Ξέρουν πολύ καλά ότι το χρέος δεν εξυπηρετείται. Από το πρώτο ευρώ. Ανακοινώσανε, ο κύριος Αλμούνια επίσημα δήλωσε σε Έλληνα ευρωβουλευτή που έκανε ερώτηση μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Ο κύριος Αλμούνια λέει, αν μας ζητηθεί από την ελληνική κυβέρνηση, έχουμε δυνατότητα να εφαρμόσουμε ένα σχέδιο bail-in, δηλαδή κουρέματος καταθέσεων, από το πρώτο ευρώ. Εντάξει, είναι 160, με 10% να το... θα κάνει κλιμάκια. 16 δις να μαζέψουν. Θα ζητήσουν 80-90 είναι τα χρήματα μέσα στο 14. Θα ζητήσουν λιγοκράτη. Μα καταρχήν θα κάνουν κλιμάκια. Δεύτερον, δεν θα σας αφήσουν τις καταθέσεις. Ακούσατε την ιστορία των πληστηριασμών. Ναι. Όποιος έχει καβάντζα, ελάτε εδώ κύριε. Είναι μορφή, πέρα από το ζήτημα του πληστηριασμού, πρώτης κατοικίας και όλα αυτά τα πράγματα που ανοίγει ο ασκός του αιώλου, είναι και μορφή δίμευσης καταθέσεων. Σου λέει, γιατί έχει καταθέσει, ενώ ας πούμε έχει ταυτόχρονα την οφειλή την οποία δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Φέρ την κατάθεση εδώ. Το 85% περίπου των λογαριασμών των όλων των ελληνικών είναι από ποσά από 5 μέχρι 5.000. Ναι, ναι. Άρα από το κούρεμα θα πιάσει επομένως τις μεγάλες εταιρείες, τους μεγαλοκατοικητές και τους πολύ πλούσιους. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στις ελληνικές επιχειρήσεις ή στην ελληνική οικονομία συντελείται μια λαιλασία και στις μεγάλες. Ας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή οι εφοπλιστές χρωστάνε στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα 60 δις. Θα τους πιάσουνε. Λοιπόν, συνολικά ο δανεισμός του τραπεζικού συστήματος προς τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα κινείται περίπου στα 260-270 δις.
Λοιπόν, να τα βάλουμε κάτω. Ακούστε. 60 δις χρωστάνε στις συστημικές τράπεζες, αυτές τις τέσσερις που τις χρυσοπληρώνουμε. Λοιπόν, 60 δισεκατομμύρια χρωστάνε οι εφοπλιστές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 12, γιατί αυτά είναι τα διαθέσιμα στοιχεία. Λοιπόν, χώρια όμως αυτές, οι 65 εταιρείες του χρηματιστηρίου, που είναι η αφρόκρεμα των εταιρείων στην Ελλάδα, που είναι οι τραπεζικές, οι μεγάλες εμπορικές, βιομηχανικές δεν έχουν μείνει, οι ασφαλιστικές και όλα αυτά, χρωστάνε άλλα 120 δισεκατομμύρια στο τραπεζικό σύστημα. Αυτά τώρα τι γίνεται? Για να μπορούν να συντηρηθούν και να μπορούν να δώσουν επέκταση σε αυτούς τους δανειστές και να μην προχωρήσουν σε διαδικασία όπως ακριβώς προχωράνε στο μικρό οφειλέτη, το μικρομεσαίο κτλ., θα πρέπει πρώτον να χτυπήσουν τις καταθέσεις και δεύτερον να πάρουν το σπίτι, την περιουσία στον ελευθεροπαγγελματία, το μικρομεσαίο, φυσικά και μετά στον μισθωτό και τον συνδέχους. Αυτό είναι το ζήτημα. Το πρόβλημα είναι πώς προστατεύονται αυτοί. Αυτοί λοιπόν τώρα δεν έχουν καταθέσεις. Έχουν πολύ απλά δάνεια. Και δεν τους ενδιαφέρει η κατάθεση αυτή, οι καταθέσεις τους ειδικά αυτή, είναι σε κεφαλοποιητικούς λογαριασμούς, οι οποίοι μεταφέρονται εξαιρετικά εύκολα στο εξωτερικό. Εξαιρετικά εύκολα. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι, για παράδειγμα, μέχρι τον Μάρτιο του 2013 ο κύριος Προβόπουλος έβγαινε και έλεγε ότι αυξάνονται οι καταθέσεις, η καταθετική βάση των ελληνικών τραπεζών. Τώρα δεν λέει τίποτα. Γιατί? Γιατί μειώνεται. Γιατί μειώνεται? Γιατί μεταφέρουν κάποιοι τα χρήματά τους στο εξωτερικό σε ασφαλείς τοποθετήσεις, έτσι ώστε, γιατί περιμένουν τη σφαγή. Ποιος θα μείνει? Αυτός που δεν έχει τη δυνατότητα να μπορεί να κάνει την ασφαλή τοποθέτηση των χρημάτων του κάπου στο εξωτερικό ή τέλος πάντων κάπου εκεί που μπορεί να είναι ασφαλής. Διότι το δράμα δεν είναι ότι μεταφέρεις τα χρήματά σου στο εξωτερικό. Γιατί με το σύστημα του ενιαίου τραπεζικού χώρου, όπως έχουν διαμορφώσει, καλείσαι να πληρώσεις για τη χώρα σου και τους φόρους που θα βάλει σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ευρωζώνη. Οπουδήποτε και να μεταφέρεται. Αυτό είναι το δράμα της ιστορίας. Έλα. Γιατί θα γίνει αυτοκτονίσουμε όλοι που θα μην καλύψουν? Κοίτα, αν θέλετε τη γνώμη μου, εντάξει, μπορώ να σας πω ποια είναι η... Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εγώ προσωπικά, εγώ το έχω γράψει και το λέω και το υποστηρίζω από το 2010. Ναι, πέρα από αυτό, εγώ από παλιά. Ο στόχος είναι το οικόπεδο. Και το οικόπεδο δεν έχει μόνο δημόσια ιδιοκτησία, έχει και ιδιωτική ιδιοκτησία. Και θα πάρουν όλα τα τιμαλφή. Εγώ σας λέω ότι σε λίγο θα κυνηγάνε και το σταυρουλάκι του παιδιού από τα βαφτίσια, αρκεί να γίνει χρυσός. Θα το κυνηγάνε και θα σας βάζουν να το δηλώσετε στην αίτια για να κάνετε ρύθμιση στην εφορία, που όπως οτιδήποτε το 67-70% των φορολογουμένων είναι αναγκασμένο να πάει σε ρύθμιση γιατί χρωστάει. Και θα χρωστάει ακόμη περισσότερα και τώρα με το νέο φορολογικό σύστημα. Θα το βάζουν να δηλώνει ό,τι τιμαλφές έχει στο σπίτι του. Και αυτό για να το αρπάξουν, να τα πάρουν. Ο στόχος είναι να τα μαζέψουν όλα. Μα σας λέω ότι βρισκόμαστε σε μια ειδική κατάσταση. Σε μια κατάσταση όπου δεν αποφασίζει ούτε Έλληνας δικαστής, ούτε ο ελληνικός νόμος. Αποφασίζει ο ξένος επίτροπος, ο οποίος είναι και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και είναι και στο εφετείο, και στο αρχαίο εφετείο. Εντάξει. Και ο Κόκας. Μισό λεπτό, συγγνώμη, να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Έχει έρθει και το νομικό τμήμα. Θα είναι εδώ ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο οποίος μας φιλοξενεί σήμερα και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Θα ήθελα να κάνει έναν σύντομο χαιρετισμό. Καταρχάς, ξέρετε, λέγομαι Παπαδόπουλος Παναγιώτης και είμαι ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και πρώτος αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτοί οι οποίοι την πληρώσαν πρώτοι ήταν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως είναι όλα τα επιμελητήρια της χώρας, αρκεί να σας πω ότι εμένα σαν επιμελητήριο μου πήραν 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ξεχωριστά που και σαν άτομο, σαν πρόσωπο, είχα τοποθετήσει και εγώ κάποια κεφάλαια σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία κουρευτήκαν όπως φαντάζομαι και τα δικά σας. Θεωρώ απαράδεκτο
αυτό που έγινε με όλους εμάς τους μικροκαταθέτες, δεν μιλάω για τα επιμελητήρια, γιατί τα επιμελητήρια ήταν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Είχαν καταθέσει στην Τράπεζα της Ελλάδος και μοιραία το δημόσιο χρειάστηκε τα κεφάλαιά τους, τα πήρε. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι τα επιμελητήρια ήμασταν οι πρώτοι που κάναμε αγωγή κατά του δημοσίου και διεκδικούμε να πάρουμε πίσω τα κεφάλαια τα οποία μας πήρε. Βέβαια, δεν είχε καμία τύχη η αγωγή μας η οποία εκδικάστηκε, αλλά ευελπιστούμε στο μέλλον ότι αν αλλάξει το περιβάλλον, πιθανόν να διεκδικήσουμε αυτά που μας πήραν. Θεωρώ ότι και οι μικροκαταθέτες πρέπει να στραφούν προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί αυτό που έγινε ήταν εντελώς άδικο, ήταν εντελώς απαράδεκτο και ελπίζουμε ότι αν αλλάξει κάτι, δεν θα έχουμε καινούριο κούρεμα καταθέσεων, γιατί είναι κάτι το οποίο πραγματικά παίζει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εγώ εκείνο το οποίο έχω να σας πω είναι ότι το επιμελητήριό μας θα βρίσκεται αρρωγός σε κάθε κίνηση την οποία κάνετε. Άλλωστε έχουμε και έναν συνδετικό κρίκο που είναι ο συνάδελφος ο Μουστακίδης ο Δημήτρης, ο οποίος είναι μέλος της διοίκησης του επιμελητηρίου. Εάν μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι σε κάποια σας προσπάθεια, είμαστε εδώ να την υποστηρίξουμε. Θεωρώ ότι αυτές τις μέρες πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα τα οποία πιθανόν να είναι ακόμη μπροστά μας. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω, να ευχαριστήσω όλους εσάς για το χρόνο που μου δώσατε, να σας ευχηθώ καλές γιορτές και το καινούριο χρόνο να έχουμε καλύτερα μηνύματα για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις δύσκολες καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε εδώ και 5 χρόνια τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, βεβαίως. Είπατε ότι κάνατε αγωγή εναντίον του κράτους. Ναι, ναι. Εκδικάστηκε και η απόφαση ήταν αρνητική. Δεν είχαμε καμία τύχη. Δεν περίμενε το δικαστήριο την απόφαση να δώσετε πρώτα μέχρι να την εκδικάσει. Δυστυχώς πήγαμε στα αστικά δικαστήρια και δεν είχαμε καμία τύχη. Μάλιστα. Υπάρχει απόφαση αυτή. Βέβαια, υπάρχει. Μπορούμε κάποια στιγμή να την πρέπει να τη ζητήσουμε από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι τα επιμελητήρια είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Δεν έχουν καμία σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Μην μπερδεύετε την απόφαση του δημοσίου έναντι του δημοσίου με κάποια πιθανή αγωγή που θα κάνουν οι ιδιώτες έναντι του δημοσίου. Δεν έχει καμία σύνδεση το ένα με το άλλο. Λεπτομέρειες δεν γνωρίζω. Δεν έχω να σας πω λεπτομέρειες. Εγώ ξέρω ότι απερίφθη το αίτημά μας. Και μάλιστα μας υποσχεθήκανε αυτό μέσα σε παρενθέσεις ότι πιθανόν να μπορούμε να διεκδικήσουμε κάποια ακίνητα του δημοσίου έναντι των χρημάτων των οποίων μας έχουν πάρει. Κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά είναι στη σφαίρα της θεωρίας, έτσι. Δεν είναι τίποτε πρακτικό και τίποτε που μπορεί να λειτουργήσει. Απλώς σε συζητήσεις και σε ζυμώσεις που γίνονται πιθανόν λένε να κάποια μέρα να μπορούμε να διεκδικήσουμε κάποια από τα κίνητα. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να σας πω και είναι πολύ σημαντικό, το ΤΑΙΠΕΔ ζήτησε και έλαβε στοιχεία για όλα τα περιουσιακά στοιχεία των επιμελητηρίων. Μια και είμαστε λοιπόν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα κτίρια μας, τα ακίνητά μας, όπως αυτό εδώ που είναι δικό μας, έχουν μπει υποθήκη στο ΤΑΙΠΕΔ έναντι των πιστωτών του εξωτερικού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και αυτά τα κτίρια μας, τα οποία είναι ιδιοκτησία μας, τα οποία τα αγοράσαμε με χρήματα των επιχειρηματιών, γιατί εμείς δεν παίρνουμε ούτε ένα ευρώ από το κράτος. Ούτε ένα ευρώ. Είναι δικά μας λεφτά. Είναι λεφτά των μελών μας. Είναι λεφτά των επιχειρηματιών μελών μας. Εκτός το ότι μας τα κουρέψανε και τα κτίρια μας, τα οποία είναι περιουσία δική μας, περιουσία των μελών, δικών σας. Προφανώς και εσείς μπορεί να είστε κάποιοι από εσάς επιχειρηματίες. Λοιπόν, μας τα πήρανε τους τίτλους ιδιοκτησίας και τα βάλανε υποθήκη έναντι των πιστωτών στο ΤΑΙΠΕΔ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η χώρα πέρασε και περνά μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση έχει μαζέψει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα έχει υποθηκεύσει στους πιστωτές του εξωτερικού. Η έλλειψη ρευστότητος, η πτώση της κατανάλωσης και η έλλειψη ρευστότητος έχει φέρει πολλά και ποικίλα προβλήματα. Αυτές οι κατασχέσεις για τις οποίες συζητάμε, σίγουρα δεν θα υπήρχε θέμα να συζητάμε αν υπήρχε δουλειά.
Αν ο Έλληνας πληρωνότανε, δούλευε και πληρωνόταν, αν το ποσοστό ανεργίας ήταν στο 10%, κυκλοφορούσε χρήμα στην αγορά, δεν θα υπήρχε λόγος να τα συζητάμε. Αλλά απόρρια όλων αυτών των καταστάσεων είναι η έλλειψη ρευστότητος, ο αυξημένος αριθμός των ανέργων και η μείωση των αμοιβών όλων των εργαζομένων, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Όλα αυτά είναι απόρρια μιας κακής οικονομικής κατάστασης, η οποία μας έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο. Και το ότι συζητάμε για προστασία των ακινήτων της πρώτης κατοικίας είναι πολύ σημαντικό, γιατί πιστέψτε με, εγώ ασχολούμαι με τον κλάδο των κατασκευών. Ο κλάδος των κατασκευών ήταν ένας από τους πυλώνες ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια και δυστυχώς σήμερα έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Μεγάλος αριθμός εργαζομένων, πάνω από 150 επαγγέλματα, μέλη του επιμελητηρίου μας, δυστυχώς αντιμετωπίζουν τεράστια και πάμπολα προβλήματα. Εμείς είμαστε υπέρ της προστασίας της πρώτης κατοικίας, αυτοί οι οποίοι είναι άνεργοι και δυστυχώς αδυνατούν να καταβάλουν τις οφειλές τους, για αυτούς πρέπει να υπάρχει μέρημνα από το κράτος και αντίστοιχη προστασία. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω, εκτός και αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και ελπίζω ότι θα βγει κάτι θετικό από τη σημερινή σας σύσκεψη και πιστεύω ότι έχοντας και τη νομική στήριξη κάποιων νομικών, τους οποίους δεν γνωρίζω, θα μπορέσετε να διεκδικήσετε, να διεκδικήσουμε όλοι μαζί αυτά που πολύ άδικα το ελληνικό κράτος μας πήρε. Σας ευχαριστώ. Ναι, καλησπέρα. Θα συνεχίσει ο Δημήτρης Καζάκης με την τοποθέτησή του. Και θα υπάρχει απαραίτητος χρόνος ώστε ένας-ένας όποια απορία, ερώτηση προκειμένου να κατανοηθούν όλα. Στη συνέχεια οι δικηγόροι με τη σειρά τους και εκείνοι θα τοποθετηθούν. Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να έχουμε λιγάκι μια συνολική εικόνα του τι έχει συμβεί τουλάχιστον από την εποχή που μπήκε το πρώτο μνημόνιο στη ζωή μας σαν Ελλάδα. 31/12/2009 το συνολικό χρέος της χώρας ήταν 298 δισεκατομμύρια. 300 πείτε. Τον Μάιο, στις 6 Μαΐου 2010, ψηφίστηκε το πρώτο μνημόνιο και η χώρα τέθηκε υπό κυδαιμονία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, όπως τον λέγανε τότε. Λοιπόν, από τότε μέχρι σήμερα πληρώσαμε συνολικά, δανειστήκαμε και πληρώσαμε σαν ελληνικό κράτος 560 δισεκατομμύρια. Μειώθηκε το χρέος? Όχι. 323 δισεκατομμύρια θα είναι στο τέλος του 2013. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται να ξεκινάω να χρωστάω 300, να πληρώνω το 560 και να χρωστάω 323 επιπλέον? Είμαι κεφαλοποιήσεις τόκος. Αυτό που ξέρουμε εμείς σαν πανωτόκια. Κεφαλοποιούν τόκους, δανειζόμαστε να πληρώνουμε εμείς και έτσι γεωμετρικά εκτινάστε το χρέος. Δεν γίνεται αυτό το χρέος να πληρωθεί. Το ξέρουν πολύ καλά, απλά είναι ένας βασικός μοχλός για να αρπάξουν ό,τι υπάρχει από τη χώρα. Αυτό που λέμε μόνο για τα δημόσια ακίνητα, τα οποία έχουν περάσει τα επέδα, να σας πω κάτι άλλο. Το ξέρετε ότι 28 παραλίες, 28 ακτές της Ελλάδας, από τις πιο όμορφες, ενταγμένες στο πρόγραμμα Natura, δηλαδή πλήρως προστατευμένες από άποψη περιβαλλοντικής, περάσαν στον ΤΑΕΠΕ για πούλημα. Εάν περνάνε αυτού του τύπου οι ακτές της χώρας για πούλημα, για αξιοποίηση, συγγνώμη, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο τους, λοιπόν καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει σωτηρία για κανέναν και πουθενά. Το δεύτερο, πιο σημαντικό, να ξέρετε ότι αυτή η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι να περάσει ο ΤΑΙΠΕΔ και να εγκατασταθεί στο Λουξεμβούργο, προς το παρόν τυπικά είναι στην Ελλάδα, στην Αθήνα, θα περάσει στο Λουξεμβούργο και η συνολική περιουσία θα περάσει στην ιδιοκτησία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ο οποίος έχει δικαίωμα να αποκτά περιουσία. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που υπήρχε μέχρι χθες σταμάτησε τη λειτουργία του την 1η Εβδόμου 2013 και από τότε ξεκίνησε ο ΕΜΣΙΓΜΑ, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, δεν είχε δικαίωμα απόκτησης ή δικαιοπραξίας ή απόκτησης περιουσία. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός ομώνυμος έχει δικαίωμα ιδιοκτησίας. Θα περάσει λοιπόν όλο το πακέτο στην ιδιοκτησία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού.
Και επειδή δεν θα είναι αρκετά αυτά τα πράγματα, διότι η συνολική αποτίμηση που γίνεται αυτή τη στιγμή της δημόσιας περιουσίας, με την μια δημόσια περιουσία, γιατί ακριβώς περιλαμβάνει νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα πάντα με την ευρεία έννοια, δεν ξεπερνάει περίπου τα 30 με 40 δισεκατομμύρια. Μπροστά στα 423 που χρωστάει η χώρα, τουλάχιστον 31/12/2013, καταλαβαίνετε πάρα πολλά τα λεφτά. Γι' αυτό και πρέπει να μπει και η ιδιωτική περιουσία. Πώς θα μπει η ιδιωτική περιουσία? Πρώτον, με τη μετεξέλιξη του τραπεζικού συστήματος. Το τραπεζικό σύστημα αυτή τη στιγμή έχει 4 τράπεζες τυπικά, συστημικές όπως λέγονται, αυτές που χρηματοδοτούνται. Έτσι, θα γίνουν 3, ήδη γίνονται 3 με την απορρόφηση της Eurobank, και της Εθνικής θα γίνουν 2 και οι 2 θα γίνει 1, η οποία θα σπάσει σε good bank, bad bank, η οποία θα είναι τα κέρδη στους τραπεζίτες, οι ζημίες στο ελληνικό δημόσιο. Γι' αυτό κιόλας η ανακεφαλαιοποίηση έγινε διαμέσου του κρατικού προϋπολογισμού. Γιατί? Γιατί το ελληνικό δημόσιο έναντι αυτής της ανακεφαλαιοποίησης πήρε μετοχές. Αυτή τη στιγμή στις συστημικές λεγόμενες τράπεζες, στις 4 τυπικά που έχουν χρηματοδοτηθεί, το ελληνικό δημόσιο κατέχει το 90% στη Eurobank, το 98% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Παρ' όλα αυτά, γιατί το κάνει αυτό το πράγμα? Διότι όταν σπάσουν οι τράπεζες, bad bank, good bank, έτσι, καλή τράπεζα, κακή τράπεζα, κατά το αμερικανικό πρότυπο, τα ζημιογόνα, οι ζημιογόνες υποχρεώσεις θα περάσουν στην bad bank, που τελείως τυχαία θα είναι στα χέρια του ελληνικού δημοσίου, όπως έγινε με την τράπεζα της αγροτικής, και η good bank θα παραμείνει στα χέρια των ιδιωτών τραπεζιτών, βεβαίως, που θα συνεχίσουν την εκμετάλλευσή τους με τον τρόπο που γίνεται αυτή η εκμετάλλευση. Τώρα, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα για να επιβιώσει χρειάζεται κάθε χρόνο περίπου 100 με 110 δισεκατομμύρια ρευστότητα. Φέτος, εκτός από την ανακεφαλαιοποίηση, πήρε τα υπόλοιπα περίπου 70 με 80 δισεκατομμύρια, τα πήρε από το ΝΕΛΑ. Από τον ELA, δηλαδή από τον ειδικό μηχανισμό στρεβιστότητας του ευρωσυστήματος. Όταν ένα τραπεζικό σύστημα και η καταθετική της βάση, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, έτσι, γύρω στα 100, περίπου 160 δισεκατομμύρια, όταν λοιπόν ένα τραπεζικό σύστημα απαιτεί ρευστότητα περίπου στα 2 τρίτα της καταθετικής του βάσης, σε αιτήσια βάση, σημαίνει ότι το τραπεζικό σύστημα είναι κουφάρι. Έχει πλήρως χρεοκοπήσει. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να σταθεί στα πόδια του. Επειδή όμως συμβαίνουν τα εξής. Πρώτον, οι τράπεζες, μάλλον οι ιδιώτες τραπεζίτες, οι βασικοί μέτοχοι δηλαδή, οι οποίοι διαχειρίζουν το τραπεζικό σύστημα, έστω και αν έχουν τη μειοψηφία του μετοχικού πακέτου, διαχειρίζονται το τραπεζικό σύστημα, έχουν μια καλή καβάντζα πίσω. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα 62 δισεκατομμύρια σε κρατικά ομόλογα Βρετανίας και Λουξεμβούργου, 62 δισεκατομμύρια στην καβάντζα, και ταυτόχρονα έχουν πουλήσει το δανειακό πακέτο που είχαν στο εξωτερικό, κυρίως τα οικιστικά και επιχειρηματικά δάνεια. Τα έχουν πουλήσει δηλαδή σε ξένους στο εξωτερικό, κολοκύθια σε ξένους, στους ίδιους έχουν πουλήσει. Ξέρετε πώς το έχουν κάνει? Κάνανε κάτι πολύ απλό. Εγώ είμαι μια τράπεζα, έτσι, μια εγχώρια τράπεζα. Μου δώσε ο νόμος το δικαίωμα το 2000 και το 2003, μου δόθηκε το δικαίωμα να πάω στο Λονδίνο και να ιδρύσω με κάποιον συνέτερο, που κυρίως είναι μια εταιρεία holding από την Αμερική ή από τον αγγλοσαξονικό κόσμο, που έτσι μπορεί να εύκολα να κρύψει λεφτά κτλ., να ιδρύσω μια PLC εταιρεία, δηλαδή μια εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων. Αυτή η εταιρεία έχει κατά κανόνα μετοχικό κεφάλαιο 50.000 ευρώ. Αυτό που σας λέω είναι κλασικό παράδειγμα του τρόπου που έχουν φτιάξει όλα αυτά τα πακέτα οι τράπεζες. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η εταιρεία, που είναι 50% η εγχώρια τράπεζα και άλλο 50% κάποια αμερικανική holding ή αγγλοσαξονική, τέλος πάντων, holding εταιρεία, αγοράζει, κλείνει συμφωνία με την εγχώρια τράπεζα να αγοράσει ένα μεγάλο πακέτο δανείων που έχει ήδη δώσει στην εγχώρια αγορά. Και έτσι εμφανίζεται μια εταιρεία χαρτοφυλακίου με
διεύθυνση κάποιο δικηγορικό γραφείο στην Ιρλανδία ή στο Δουβλίνο ή στο Λονδίνο. Συνήθως εκεί γίνονται οι ιστορίες. Και δύο υπαλλήλους, και αν έχει, με μετοχικό κεφάλαιο 50.000, να κλείνουν πακέτα αγοράς δανείων αξίας 1 δις, 2 δις, 3 δις. Το δήλος, ας πούμε, είναι, αν θυμάμαι καλά, 4,5 δις. Λοιπόν, και τι γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Όταν αγοράζεις το δάνειο, όταν το αγοράζει η ξένη εταιρεία το δάνειο, η εγχώρια τράπεζα, κάθε φορά που εσείς δίνετε, ή που δίναμε όλοι μας, σαν οφειλέτες, την καταβολή της δόσης, την έπαιρνε η εγχώρια τράπεζα και πλήρωνε την ξένη εταιρεία. Το βγάζε νομίμως έξω. Δηλαδή τι έκανε, έβαζε το ένα χέρι από τη μία τσέπη και το πήγαινε στην άλλη τσέπη, που ήταν βεβαίως έξω. Και επειδή είναι PLC στο Λονδίνο ή στο Δουβλίνο, αυτές οι εταιρείες έχουν και δικαίωμα υπεράκτιου λογαριασμού, δηλαδή offshore account. Αυτές λοιπόν οι offshore account κατέθεταν εκεί τα χρήματα και εξαφανιζόντουσαν. Γι' αυτό και όλα αυτή η κερδοφορία, τα χρήματα που συσσόρευσαν όλα αυτά τα χρόνια, που κανονικότατα ο Έλληνας πλήρωνε την οφειλή του. Γιατί τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε σοβαρό θέμα με τα κόκκινα δάνεια. Μέχρι πριν δεν υπήρχε, κανονικότατα πλήρωνε. Όλα αυτά εξαφανίστηκαν τα λεφτά. Και τώρα λοιπόν μπαίνει ένα θέμα, τι κάνουν με τον κακομοίρη. Να γιατί αυτό που κάνανε οι Αμερικανοί δεν το κάνουν εδώ. Τι έκαναν οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί βεβαίως προστατεύουν τους τραπεζίτες τους και τις τράπεζές τους. Αλλά τι κάνανε. Το πρώτο πράγμα που κάνανε, βεβαίως πήγανε τη Lehman Brothers που κατέρε και την πιάσανε και την κάνανε φύλλο φτερό. Τις κάνανε καθάριση, βρήκανε τι βρωμίες έχουν γίνει, πώς μετακινήθηκαν τα λεφτά και έχουν βάλει κάποιους στη φυλακή ή τέλος πάντων είναι σε δικαστικό αγώνα. Κάνανε όμως ταυτόχρονα και κούρεμα δανείων όλων των εφηλετών σε ολόκληρο τραπεζικό σύστημα για να επανέλθει η ισορροπία. Με ποια λογική. Όταν εγώ σου δίνω για την επιχείρησή σου ή για οικιστικό σου δάνειο ένα δάνειο το οποίο στο δίνω με μια δεδομένη αξία, η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησής σου, όταν σου δίνω το δάνειο, ας πούμε, είναι 100.000 ευρώ και τώρα μου είσαι στα 30.000 ευρώ, τότε δεν μπορώ εγώ να συνεχίσω να απαιτώ αυτό το δάνειο από σένα. Κουρεύεται το δάνειο, η συνολική οφειλή και απέτηση, η χρεωστική απέτηση προς τον οφειλέτη, ανάλογα με τη νέα αξία που έχει η επιχείρησή του, η οικονομική του επιφάνεια. Το ίδιο είναι και με το ακίνητο. Αυτά κάνανε οι Αμερικανοί. Αλλά εδώ τα δάνεια αυτά είναι πουλημένα στο εξωτερικό. Κατανοητό. Και έτσι δεν προχωράνε στο κούρεμα. Διότι προστατεύουν ακριβώς αυτή τη μετάβαση χρημάτων από τους ντόπιους προς το εξωτερικό. Η PLC εταιρεία είναι μια τυπική εταιρεία χαρτοφυλακίου. Δεν έχει καμία άλλη δραστηριότητα εκτός από το να διαχειρίζεται κεφάλαια. Τίποτα άλλο. Αγόρασε το δάνειό σας. Αγόρασε το δάνειό σας. Η PLC εταιρεία έχει δύο μετόχους. Είχε η εγχώρια τράπεζα, η οποία μετά πούλησε τα δάνειά της στην PLC, στην εταιρεία PLC, και κάποιος άλλος μετόχος για επιφάνεια. Ναι. Λοιπόν, πόνταρε, ναι, έδωσε στην τράπεζα, για παράδειγμα, το δάνειο έχει μια προσδοκία κέρδους. Έτσι. Για την τράπεζα. Σου λέει η τράπεζα, δώσ' μου κάποια μετρητά στο 10 ή 20 ή 30% της ονομαστικής αξίας ή προσδοκίας κέρδους από το δάνειο και πάρ' το δάνειο να το εισπράττεις εσύ. Ακριβώς, για να καταλάβω και μια εταιρεία δηλαδή. Έτσι, χρηματιστική. Μας αυτό σας λέω, ότι σε όλες είναι η ίδια τράπεζα. Αυτό, αν το κάνανε στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι υπουργοί, οι διευθυντές τραπεζών και όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι, ακόμη και στο χρηματιστήριο, θα πηγαίνανε φυλακή. Αυτό λέγεται κλασική χειραγώγηση και εξαπάτηση των οφειλετών. Δεν δικαιολογείται πουθενά στον κόσμο. Με εξαίρεση την Ελλάδα. Και την Goldman Sachs. Η Goldman Sachs έκανε άλλη δουλειά. Ήταν πιο νομότυπη από αυτές τις βρωμιές που γίνονται εδώ. Αυτό το πράγμα που σας λέω εγώ επιτρέπεται μόνο στην Ελλάδα. Το να επιτραπεί δηλαδή μια εγχώρια εταιρεία να πουλάει τα δικά της δάνεια στον εαυτό της μεταβιεσμένο σε PLC εταιρεία στο εξωτερικό. Αυτό στην Ελλάδα έγινε. Απαγορεύεται για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι καθόλου φιδωλές προς τις δικές τους τράπεζες και τους τραπεζίτες τους. Δεν λέω αυτό. Αλλά υπάρχουν κάποιοι κανόνες.
Και βεβαίως, πώς? Στα ομόλογα. Στα ομόλογα. Τα δικά σου ομόλογα. Πήγαν υπερπίσω και πατρίδος. Δηλαδή θέλω να πω ότι έπρεπε ο πάση θυσία να εμφανίσουν αυτά τα 106 δισεκατομμύρια, τα οποία δεν τα μπορούσαν να τα εμφανίσουν, με μόνο με το κούρεμα από τους τραπεζίτες, οι οποίοι είχαν πολύ μικρά πακέτα συγκριτικά να διαθέσουν. Και έπρεπε με κάποιο τρόπο να μπουν και άλλοι. Και έτσι μπήκαν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, πήραν νοσοκομεία, πανεπιστήμια, τα πάντα, επιμελητήρια, τα πάντα, ιατρικοί σύλλογοι, όλοι μπήκαν σε αυτό το κούρεμα. Εμάς τα δικά μας τα ομόλογα ήταν ονομαστικής αξίας 3,3 δις. Ναι. Δηλαδή στα... Ποιο δηλαδή. Τα δικά μας, συγγνώμη, δεν ακούγεται, δεν πειράζει. Τα δικά μας τα ομόλογα ονομαστικής ήταν 3,3 δις. Ερώτηση θα κάνω, δεν πειράζει. Με ακούτε, έτσι. Ναι. Δεν δουλεύει. Δουλεύει. Δεν δουλεύει, δεν δουλεύει. Λοιπόν, δουλεύει, ωραία. Οπότε εμάς στα 200 δις που ήταν η επιλέξιμη τίτλη, τα 3,3 δις ήταν ένα πολύ μικρό ποσοστό. Δεν θα μπορούσαν κάλλιστα να μας εξαιρέσουν. Ναι, αλλά αν σας είχαν εξαιρέσει, δεν θα μπορούσαν να εξαιρέσουν τα λεγόμενα ταμεία υψηλού ρίσκου που τα εξαίρεσαν τελικά. Παράδοξο αυτό. Δηλαδή δεν θα μπορούσαν, αλλά τελικά τα εξαίρεσαν. Εδώ είναι το θέμα. Ναι. Ότι στο τέλος, θυμηθείτε τότε την αρθρογραφία, υπήρχαν ένα 4,5, αν θυμάμαι καλά, περίπου δισεκατομμύρια που ανήκαν σε επενδυτικά κεφάλαια υψηλού ρίσκου, hedge fund, κατά κύριο λόγο, τα οποία αρνήθηκαν να μπουν σε αυτή την ιστορία και δεν μπήκαν. Ελληνικού δικαίου, συγγνώμη λίγο. Ελληνικού δικαίου ή ξένου δικαίου? Όχι, ξένου, στο αγγλικό. Είναι στο αγγλικό. Ναι, στο αγγλικό δίκαιο. Με μια διαφορά όμως, ότι εδώ στα ζητήματα. Ναι, τελικά δεν πήγαν καθόλου. Και όχι μόνο δεν πήγαν καθόλου, κάνανε και άλλες νομιές. Αλλά τέλος πάντων. Μα τους άλλους που ήταν στο αγγλικό δίκαιο, τους έβαλε το ελληνικό δημόσιο. Έβαλε στο ελληνικό δημόσιο. Κάποιοι αρνήθηκαν. Κάποιοι αρνήθηκαν και δεν πήγαν. Αν δεν βάζει τον όρο του. Ψηφίσαν μεταξύ τους. Ναι, ψηφίσαν μεταξύ τους. Του αγγλικού δικαίου. Το 75%, ναι, αλλά μπήκε κομμάτι από αυτά τα πράγματα, μπήκε στο κούρεμα. Κάποιοι από αυτούς αρνήθηκαν. Το ελληνικό δημόσιο, αν θυμάστε, σε δηλώσεις τότε και ο Βενιζέλος, που ήταν υπουργός οικονομικών, απειλούσε ότι θα τους πάει στα δικαστήρια. Τελικά δεν μπήκε πουθενά κανένα ζήτημα. Και μάλιστα, τι κάνανε αυτοί? Όχι μόνο κρατήσαν τα λεφτά τους, περίπου τα 4,5 δισεκατομμύρια, αλλά προχωρήσανε μαζί σε συνεργασία με ελληνικές τράπεζες, με επενδυτικά κεφάλαια ελληνικών τραπεζών, όπως είναι το Δήλος Επενδυτική και της Eurobank Holding, σε νέες αγορές ελληνικών ομολόγων, περίπου στα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, όπου ήταν η χαμηλότερη τιμή των ομολόγων. Γιατί τώρα εισπράττουν σε full value, δηλαδή σε ονομαστική αξία. Και αν δείτε τους συλλογισμούς τους, έχουν αποδόσεις έτους 108 και 110%. Έτσι. Λοιπόν, και εγώ ρωτάω, γιατί πρώτα και κύρια δεν κοίταξε, δεν έβαλε ζήτημα ΚΑΚ για αυτούς που είχαν, για τα επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία έχουν αγοράσει από δευτερογενή αγορά. Τα hedge fund αυτά είχαν αγοράσει τίτλους από τη δευτερογενή αγορά και μάλιστα σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Αυτό μπορούσε να αξιοποιήσει η διεθνή νομολογία και να πει ότι εγώ ειδικά αυτά τα βάζω στο κούρεμα και μάλιστα με πολύ υψηλότερο ποσοστό, διότι πρόκειται για διαφορετική τιμή εκκίνησης. Όχι, και του αγγλικού δικαίου. Και του αγγλικού δικαίου. Γιατί δεν μπορούσα να τα βάλει? Ποιοι είναι όροι? Όχι, δεν είναι το όριο τώρα. Υπάρχει ένα ενεργοποιητή, πρέπει να έχει 75%, 80%. Ναι. Του συνολικού χρέους. Ναι, υπήρχε το 75%. Εσάς πώς σας βάζανε? Σε αυτούς δεν υπήρχε. Όχι. Μήπως ψηφίσανε ξεχωριστά του αγγλικού δικαίου από το ελληνικού δικαίου? Το ζήτημα είναι. Όχι, δεν υπήρχε καμία ψήφος σε αυτούς. Μπείτε μέσα στον ΟΔΙΧ να δείτε που υπάρχουν τα αναλυτικά στοιχεία. Δεν υπάρχει καμία διαψηφοφορία. Αυτό που είπαν είναι δηλώσανε ότι δεν συμμετέχουμε. Και όχι όλοι, κάποιοι τα βάλανε. Γιατί να ισχύει για το αγγλικό δικαίο και όχι για εσάς? Στη διεθνή νομολογία, στα ζητήματα χρέους, υπάρχει η αρχή του παρή πασού. Σημαίνει ότι ο ένας δανειστής αντιμετωπίζεται το ίδιο με τον άλλον δανειστή. Έτσι, στο βαθμό που κρίνεται δανειστή, γιατί υπάρχει και ένα θέμα αν είσαστε δανειστές ή όχι. Έτσι, είναι ένα θέμα αυτό.
Λοιπόν, και σας λέω εγώ, γιατί εξαιρείς αυτούς? Εγώ νομίζω ότι η ουσία είναι η αναδρομικότητα του νόμου του οποίου ψηφίστηκε. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μα αυτό είναι ουσία. Όχι, όχι. Αυτό είναι νόμιμο. Σύμφωνα με τον νόμο, αυτό είναι νόμιμο. Έτσι. Η παρανομία είναι ότι μπόρεσε και ψηφίστηκε αναδρομικό νόμο με αναδρομική ισχύ να μας πάρουν το λεφτά μας. Όχι. Αυτό που κάναμε, είναι πολλά τα ζητήματα παρανομία. Ξεκινώντας πρώτη για κύρια από το ζήτημα της αναδιάθρωσης χρέους. Όταν προχωράς αναδιάθρωση χρέους με σκοπό να μειώσεις το χρέος και τελικά το αυξάνεις, είσαι από την αρχή απατεώνας. Έτσι. Λοιπόν, εκεί πρέπει να ξεκινήσεις. Γιατί αν δεν ξεκινήσεις από εκεί, είναι δύσκολο μετά να στοιχειοθετήσεις του γιατί και με ποιο τρόπο θα πρέπει να διεκδικήσω εγώ τα χρήματά μου. Και γιατί θα πρέπει να εξαιρεθώ εγώ της λαϊλασίας των υπολείπων. Γιατί αυτό θα σας πει ο δικαστής. Μια άλλη ερώτηση να κάνω. Αν μου επιτρέπετε, πάντως αυτό ακριβώς που λέει ο κύριος Καζάκης δίνει και μια πολύ σοβαρή νομική βάση διεκδίκησης. Αυτή η έλλειψη αναλογικότητας, ισότητας μεταξύ όλων, νομίζω ότι μπορεί σε αυτά που θα πούμε μετά νομικά να σας δώσει βάσεις διεκδίκησης. Ναι, δικηγόρος. Να κάνω μια άλλη ερώτηση. Υπάρχει η θεωρία ότι αν έρθει το κράτος τώρα και μας αποζημιώσει με τον οποιοδήποτε τρόπο για τη ζημιά που πάθαμε, θα ζητήσουν και άλλοι ομολογιούχοι να αποζημιωθούν. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Και αυτοί που συμφώνησαν στο PSI θα εγείρουν διεκδικήσεις εναντίον του ελληνικού κράτους ή όχι? Όχι, όσοι έχουν συμφωνήσει. Γιατί δεν μπορούν να εγείρουν. Αυτό το παράδειγμα με την Αργεντινή και την Αμερική, γιατί και εκεί κάτι τέτοιο, αν κατάλαβα καλά, έγινε. Δηλαδή... Όχι, όχι. Στην Αργεντινή δεν υπήρξε. Αυτοί που κυνηγάνε την Αργεντινή, ναι, δεν είχαν συμφωνήσει στο swap χρέους που έγινε το 2005. Και συνεχίζουν να την κυνηγάνε διαμέσου των δικαστικών αποφάσεων, κυρίως στο αμερικανικό δίκαιο, γιατί εκεί είχαν γυρίσει τα ομόλογα. Είχαν γίνει αμερικανικού δικαίου, γι' αυτό και πηγαίνουν στα δικαστήρια των ΗΠΑ. Αλλά αυτοί δεν είχαν δεχτεί. Δεν είχαν δεχτεί. Δεν είχαν δεχτεί. Άρα λοιπόν δεν τίθεται θέμα αυτό που μας λένε, γιατί πολλοί μας το λένε αυτό, ότι αν δώσουν σε εσάς, θα πρέπει να δώσουν σε όλους, παράδειγμα. Και άρα για να το, για να το μαζέψουμε. Για να το μαζέψουμε. Όχι, απλά εγώ σας, μπορώ να σας πω το εξής. Αυτός που συμφώνησε να... δεν θα έχει πάντως. Ναι, κάτι... πέρα από αυτό. Ναι. Εσάς δεν σας αφορά αυτό. Και δεν είναι σωστό να εμπλέκετε, να μπλεθείτε σε μια τέτοια διαμάχη. Απλά μπαίνει στη θεωρία του δημοσίου συμφέροντος. Όχι, άλλο λέω. Ναι, ναι. Το δημόσιο συμφέρον, ωραία. Τότε γιατί δώσατε 35 δισεκατομμύρια sweetener, γλυκαντικό, σε αυτούς που μπήκαν σε διαδικασία? Αντί για 17 δις. Αυτό είναι. Ναι, ναι. Όχι, γιατί δίνεις αποζημίωση σε αυτόν που κουρεύεις. Το που κουρεύεις το ομόλογο. Εφόσον μου κουρεύσεις το ομόλογο για δημόσιο συμφέρον, σωστά, για να μειωθεί το δίωμα, τότε γιατί σε αυτόν δίνεις 35 δισεκατομμύρια ρευστό αποζημίωση? Αυτό πρέπει να απαντήσεις, αυτό. Γιατί δεν τα έψες όσο καλείς για το 25% και υποχρεωτικά που θα έψες το 25% που είπαμε δεν θέλουμε. Πώς θα τους έβαλε μέσα στα 106 υποχρεωτικά, εφόσον καλείς και το 75%? Υπάρχει ένα θέμα, είναι και για μένα ερωτηματικό, αυτό σας λέω. Μπορώ να απαντήσω εγώ σε αυτό. Κάτω ομόλογα, σύμφωνα με το πότε ρέσκες. Έχει βγάλει το δικό του λοιπόν το βρήκα έξω με αγγλικό δίκαιο, ξέρω αυτό, μπορώ να το... Να σας εξηγήσω καταρχήν, να καταλάβετε τι ακριβώς έγινε. Βάσει του νόμου ψηφίστηκε ο 4050 του 2012, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίως. Ναι, να συστηθούμε λίγο, κύριος Μηταλούλης, εγώ είμαι Κόκας Γιώργος. Και... Το Ελληνικό Συμβούλιο επέλεξε ποιους τίτλους θα κουρέψει. Να πω κάτι, συγγνώμη. Διάλεξε δηλαδή, αν θέλετε να... Συγγνώμη, γιατί ακούω συνέχεια τη λέξη κούρεμα. Εμάς του μικρομολογιού, σε μένα προσωπικά, δεν με αντιπροσωπεύει το κούρεμα. Εμένα μου τα πήραν όλα. Δηλαδή, όταν θα μου δώσουν ένα ποσό μετά το 2023 μέχρι το 2043, είναι σαν να μην μου το δίνουν. Άρα το κούρεμα που αναφέρουμε... συμβατικά. Μιλάμε συμβατικά. Καταρχήν... Καταρχήν, το κούρεμα σημαίνει, έχω 100, μου παίρνει τα 50, δώσ' μου τα άλλα 50. Έχετε... Το κούρεμα δεν υφίσταται. Θα σας εξηγήσω κάτι. Κλόπη. Θα σας εξηγήσω κάτι, να καταλάβετε. Να σας πω το εξής. Αν θέλετε να ζητήσετε τα δικαιώματά σας, πρώτα πρέπει να κρατήσετε την ψυχραιμία σας. Αν λοιπόν ερχόμαστε στα δικαστήρια, όποιος πάει στα δικαστήρια, εσείς ο δικηγόρος σας, και αρχίζει με αυτή τη λογική, δεν θα ακουστεί ο δικαστής ακόμα και αν είναι σωστή και νομικά σωστή. Τώρα, γιατί πρακτικά αυτό που έχετε, αυτό έγινε, καταργήθηκε ουσιαστικά το δικαίωμα. Νομικά όμως, όπως φαίνεται, το Υπουργικό Συμβούλιο, βάσει
του νόμου αυτού, με απόφαση που έβγαλε, διάλεξε ποιοι τίτλοι θα αντικατασταθούν με νέα ομόλογα. Ο συγκεκριμένος νόμος έδινε εξουσία να αποφασίσει ποιοι τίτλοι θα αντικατασταθούν, με τι ομόλογα θα αντικατασταθούν, με τι όρους θα αντικατασταθούν και πότε θα πληρωθούν. Πρακτικά λοιπόν το ελληνικό δημόσιο διάλεξε ποια ομόλογα θέλει να αντικατασταθούν και εξαίρεσε, παραδείγματος χάρη, τα ομόλογα που ήταν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και όπου αλλού ήθελε το ελληνικό δημόσιο και γνωρίζαν οι τότε κρατούντες και η Τράπεζα της Ελλάδας βάσει της εσωτερικής πληροφόρησης. Οπότε έκανε ένας συμπολίτης μας μια ερώτηση θεωρητική. Θεωρητικά, αν εγώ ήμουνα, είχα προσβάσει στην κυβέρνηση και ήξερα τους αριθμούς των συγκεκριμένων ομολόγων, θεωρητικά θα μπορούσα, γιατί αυτές είναι σειρές ομολόγων, θεωρητικά θα μπορούσα είτε να πουλήσω είτε να πάρω τις σειρές οι οποίες εξαιρούνται ή να αφήσω από την εξαίρεση μια ξεχασμένη σειρά, γιατί το πρόβλημα εδώ είναι ότι δεν ξέρουμε τα δεδομένα τα τραπεζικά. Πρακτικά δηλαδή, η διοίκηση αποφάσισε βάσει ενός χαρτιού από την Τράπεζα της Ελλάδας που λέει ότι πληρούνται οι όροι. Αν πληρούνται ή όχι, ποιοι ψηφίσανε, πώς ψηφίσανε, ποιους εκπροσωπούσαν κτλ, αυτό δεν υπάρχει στα χέρια μας. Ο πρώτος λόγος που έκανε ο συνάδελφος ο κύριος Κόκας για τους εντολίστους έθετε αυτό το θέμα στα πλαίσια της αιτιολογίας. Δεν ξέρουμε όμως τι προσκόμισε το ελληνικό δημόσιο και κατά πόσον το Συμβούλιο Επικρατείας ζήτησε να λάβει αυτό το έγγραφο. Πρακτικά με τα ομόλογα, αυτό που λέγεται ένα είδος εφημισμού κουρέματος, κάναν το εξής. Φτιάξαν έναν μηχανισμό μιας συνέλευσης πιστωτών, οι οποίοι αποφασίσανε την ίδια τη δική τους την οικονομική βλάβη, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία αυτή να δεσμεύει και τη μειοψηφία. Είναι το ίδιο πράγμα με το άρθρο 44 που όλοι έχετε ακούσει για την εκαθάριση των επιχειρήσεων που ίσχυε παλιά, πάνω χάρη όπως κάποιες ποδοσφαιρικές ομάδες μειώσαν τα χρέη τους, το οποίο δυστυχώς από τα ελληνικά δικαστήρια έχει κριθεί συνταγματικό. Εκεί αυτό τον μηχανισμό δημιουργήσανε και εκεί εικάζω ότι έχει πατήσει και το Συμβούλιο Επικρατείας. Πρακτικά η λογική είναι η εξής. Εφόσον αυτοί συνενέσανε στο να γίνει μείωση, αυτοί όσοι ψηφίσανε να γίνει μείωση των ομολόγων τους, συνενέσανε στην βλάβη τους. Οπότε σημαίνει ότι χάνουν την απέτησή σας. Όσοι δε, αυτό έχουν σκεφτεί στο μυαλό τους, όσοι δε από εσάς είστε μειοψηφία, ναι μεν δεν συνενείτε, δεσμεύεστε όμως από τις αποφάσεις της πλειοψηφίας. Όλα αυτά τα νομοθετήματα θα πρέπει να ξέρετε, όπου γιατί εγώ πάνω σχάρι ασχολήθηκα με το χαράτσι της ΔΕΗ, έχω ασχοληθεί και με άλλα, με το χαράτσι της ΔΕΗ ασχολήθηκα με στη λογική αγωγή. Είναι σχεδιασμένα νομικά έτσι ώστε να μπορούν δύσκολα, όπως πιστεύουν αυτοί, να μπορέσουμε να τα χτυπήσουμε στα δικαστήρια. Γιατί άλλον έρχονταν ένα κράτος και να πει με νόμο κουρεύω όλα μου τα ομόλογα, οπότε θα μπορούσαν να πούμε τα πάντα, και άλλο να βάζουν αυτή την ενδιάμεση διαδικασία συνένεσης. Όσοι όμως βέβαια δεν έχετε ψηφίσει σε αυτό, γιατί τους ψήφους τους κάνανε οι τράπεζες. Ξένες και ντόπιες. Υπάρχει ένας μηχανισμός. Υπάρχουν μηχανισμοί να το κυνηγήσετε σε πολλά επίπεδα. Εδώ από ό,τι ξέρω. Ψήφισαν οι τράπεζες για σας. Ναι. Όχι, δεν ψήφισε η τράπεζα για μας. Το θέμα είναι ότι ανάλογα ομόλογα με τις σειρές αυτές τις πολλές, πλειοψηφικά εμφανίστηκε έστω και τεχνιέντος, έστω και με δοτές διορισμένες διοικήσεις, να ψηφίζουν εις βάρος των συμφερόντων τους. Και σας παρασύρουν με αυτή την ιωνία, στο πούμε, δημοκρατική διαδικασία, στο δίθεν ότι κι εσείς μπαίνετε ως μειοψηφία σε αυτή την επιλογή. Αυτή παρασύρουν επειδή βγήκε αυτός ο νόμος που έκανε νόμιμο το ΚΑΚ, έτσι δεν είναι? Όχι, κοιτάξτε, να σας εξηγήσω το εξής. Δεν φτιάξανε έναν νόμο ο οποίος να λέει αυτά και αυτά και αυτά τα ομόλογα κουρεύονται. Φτιάξανε έναν νόμο που έφτιαχνε μία διαδικασία όπου ερχόταν το ελληνικό δημόσιο δια του Υπουργικού Συμβουλίου και έλεγε αυτά τα ομόλογα τα οποία εγώ επιλέγω, σας προτείνω να κουρευτούν, να μειωθούν, να αντικατασταθούν στην ουσία από άλλο ομόλογο με αυτούς και αυτούς και αυτούς όρους. Και παρακαλώ ψηφίστε το. Με το που γινόταν αυτή η διαδικασία έβγαινε μια δεύτερη απόφαση και λέει εφόσον συνενέσανε, και η οποία συνένεση όπως καταλάβατε έγινε πίσω από την πόρτα υπό αδιαφανείς συνθήκες
όπως καταλαβαίνετε, με συμφέρον πολλά μπορούμε να πούμε εκεί πέρα και πολλά αν μπορέσουμε να αποδείξουμε ή να σκεφτούμε, και αυτή η διαδικασία οδήγησε στην απώλεια των δικών σας αξιώσεων. Έτσι όπως πιστεύουν τουλάχιστον. Έτσι. Συγγνώμη, δηλαδή, άρα έτσι όπως μας λέτε εσείς τώρα, δεν μπορούμε να κυνηγήσουμε το δημόσιο, το κράτος, μπορούμε να κυνηγήσουμε τις τράπεζες. Κοιτάξτε, θα σας ακούστε κάτι, δεν είπα κάτι. Είπα πως έγινε ο μηχανισμός. Είναι αυτοτελές θέμα η ευθύνη των τραπεζών, είναι κάτι άλλο. Είναι και αυτοτελές θέμα, γιατί εμείς εκεί έχουμε στραφεί πιο πολύ στην νομική συζήτηση που έχουμε. Αλλά και στο ελληνικό δημόσιο, ακούστε, από τη στιγμή που τα ομόλογα είναι δανεισμός του ελληνικού δημοσίου προς εσάς, ιδιωτικός δανεισμός, έχετε δικαίωμα να στραφείτε και κατά του ελληνικού δημοσίου. Το θέμα είναι όμως εξής, το εξής πρακτικό. Αξίζει αυτό το πράγμα? Είναι όμως ζήτημα το οποίο είναι σκοπιμότητα στο οποίο θα στεφτείτε. Εγώ αυτή τη στιγμή υπάρχει πάγια νομολογία δικαστηρίων ότι τουλάχιστον για τα έντοκα γραμμάτια που είναι η ίδια διαδικασία με τα ομόλογα μπορούν να στραφούν κατά του ελληνικού δημοσίου. Εμείς ως δικηγόροι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να επεκτείνουμε και σε περισσότερους. Και στην Τράπεζα της Ελλάδος και, και στις τράπεζες που διαχειρίστηκαν το ομόλογό σας. Και προσέξτε τη διαχείριση. Αν εγώ, κύριε, χωρίς να μου το ζητήσεις, πάρω το αυτοκίνητό σου στο στουκάρο, εσύ τι θα κάνεις? Θα μου πεις, κύριε Μηταλούλη, γιατί μου χτύπησες το αυτοκίνητο, γιατί με έβλαψες? Έχεις αξίωση αποζημίωσης? Μετέφερε το στην τράπεζα. Αυτό το γεγονός στην τράπεζα. Η τράπεζα δάνεισε χρήματα και παίρνει σπίτια. Εμείς τους δανείσαμε χρήματα και το Τώρα μπαίνουμε σε ένα άλλο πεδίο. Άμα θέλετε να σας πω σε άλλο ουσιαστικά πεδίο. Ουσιαστικά στο δημόσιο δανείσατε και η τράπεζα είχε άλλο ρόλο. Σε άλλο πεδίο, να σας εξηγήσω αυτό που έχετε στο μυαλό σας, που λέτε εσείς ότι γιατί η τράπεζα μας ζητάει χρήματα στιγμή που εγώ ως φορολογούμενος την έχω δανείσει διά του δανεισμού της ανακεφαλαιοποίησης. Κινούμαστε, μπορώ να σας απαντήσω, αλλά κινούμαστε πέραν του αντικειμένου αυτής της συζήτησης. Να πω πάνω σε αυτό το θέμα τι σημαίνει σε μένα αποκλειστικά που ήρθε στο εισαγγελέα και έχω υποβάλει και μιλήσει στι τράπεζε. Βλέπουμε κούτρουλα καταρχήν, είναι πολλά καλά είναι. Πήγα στον εισαγγελέα, τον παρακάλεσε να μου διευκρινίσει όλη την υπόθεση και μου πρότεινε να κάνουμε μηνύσει κατά των τραπεζών και των υπευθύνων τη τραπεζή, των διευθυντού, των αρμοδίων υπαλλήλων για την εξαπάτηση που μα κάνανε. Διότι αυτό μα εξαπατήσαν οι τράπεζε. Ενώ τα είχαμε σε καταθέσει. Εμείς για τα γεράματά μας κοροϊδεύουν, πάλι τα ομόλογα εκεί είναι ένα, υπογράψαμε. Ό,τι δεν ό,τι ώρα βγαίνετε τα λεφτά σας τα παίρνετε, δεν μας είπαν τίποτα άλλο. Υπογράψαμε, μας στέλναν κάθε χρόνο ένα χαρτί μαζί με τους στόχους, πήραμε 2 χρόνια. Μάλιστα τον τρίτο χρόνο, αυτό που συνέβη σε μένα, με βγάλανε και από τον ανοιχτό μου λογαριασμό άλλα 20.000 και με τα βάλανε μόνοι τους εκεί. Και το έχω κάνει μήνυση εδώ πάνω. Και για μένα και για τα 2 παιδιά μου έχω βάλει μήνυση στον εισαγγελέα, όταν διάβεται και μιλήσει και ο καημόνο που χωρί δικηγόρο, γιατί 12 δικηγόρο του λαγκαλά δεν αναλάβανε κανένα. Κατά των τραπεζών και μου λέγανε γιατί να αναλάβω. Εμείς από τις τράπεζες έχουμε μίσθηση. Και την υπέβαλα τη μήνυση μόνο 3 βράδια δεν γεννήθηκα. Την πήγα στον εισαγγελέα εδώ τη Θεσσαλονίκη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ δημόσια. Γυναίκα ήταν, τη διάβασε τη μήνυσή μου και έκλειγε. Την έχω και μαζί μου. Την έχω υποβάλει και σε κάμερες και σε τηλεοπτικούς σταθμούς και παντού. Και τη δική μου μήνυση και το παιδιό μου και το 2. Και συνεχίζω να τρέχω και να αγωνίζομαι και του έχω πει. Δεν θα σταματήσω, είδε προχθές κάναμε στην πρωτοδίκη του Λαγκαλά. Πήγαμε, δώσαμε καταθέσεις και τελειώσαν οι καταθέσεις μας. Και εμένα και το 2 των παιδιών μου. Πήγε και ο διευθυντής της τραπέζης κατάθεσε και ο υπεύθυνος υπάλληλος. Διότι κάνανε σφάλμα μεγάλο. Μας κοροϊδέψαν και μας κλέψανε. Αυτό ήταν καθαρή κλεψιά των τραπεζών. Εγώ δεν ξέρω τι θα πει ο μόνο. Ένας απλός πολίτης είπα. Ένας απλός πολίτης. Πήγα στην τράπεζα για καταθέσεις και μου λέει την τράπεζα. Σίγουρα θα τα κάνουμε μόνο. Ό,τι ώρα θέλει θα πει. Αυτό είπα σε περισσότερο βάζουν τον ομολογικό. Δεν είμαστε εμεί ούτε επενδυτέ είμαστε, ούτε χρηματιστέ είμαστε, ούτε τίποτα. Από τα μειευτέ και τα γεράματά μα. Και μου βάζουν. Απλή καταθέτηση ήσασταν οι περισσότεροι. Όχι, ακριβώ. Το 42 να πάρω εγώ λεφτά. Εγώ τα ζω το 42. Εγώ από κουτσί γυναίκα τώρα σήμερα στο Ιβακαρικό και μου λέγανε 60 ευρώ μια ένιση. Και αναγκάστηκαν του κιόλα πότα βρω εγώ. Γι' αυτό έπεσα και τον άντρα και μέρο στην κάρτα, να αντιδράσω την κάρτα. Μου λέει εγώ είμαι υπουργός υγείας, τι να σε κάνω. Πλέον τώρα είσαι υγείας, άρα θα είσαι οικονομικό. Έπεισε και το Στορνάρα και ποιον δεν έπεισε. Ο Στορνάρας που εξηγήθηκε ωραία, λέει αν δεν έχω τελικό αποτέλεσμα από αυτά τα αποταμιευτικά που θέτουν την περιμένει. Για το επόμενο θα δούμε τι θα γίνει. Έπεισε το Βαρδιτσιώτη, όλους γράψα κανένα. Όλοι υποσχέσεις, δεν τους κάνω. Μου επιτρέπετε ένα ερώτημα, εκτός από τη μήνυση και τα ποινικά. Σκεφτήκατε να κάνετε αστικές αξιώσεις κατά των τραπεζών και των προσώπων που σας παραπλάνησαν? Και περιμένω από το
το σύλλογο να ξεκινήσω. Όχι, όχι, αφήστε το σύλλογο. Εσείς προσωπικά όπως κάνετε τη μήνυση. Αγωγές, καταλαβαίνετε τι ρωτώ. Να ενημερώσω λίγο τον κύριο Κόκα, ίσως δεν το γνωρίζει. Σαν σύλλογος ήδη έχουμε έρθει σε επαφή με τρία δικηγορικά γραφεία και προχωράμε. Μπορούν να επιλέξουν τα μέλη μας ποιο από τα τρία δικηγορικά γραφεία θέλουν να προχωρήσουμε για αγωγές εναντίον των τραπεζών. Πάνω σε αυτό, βέβαια, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατί το άκουσα χτες και θέλω να μου το πείτε, γιατί δεν ξέρω αν είναι αληθές αυτό. Με το που κάνω αγωγή σε μια τράπεζα και διεκδικώ 100.000 ευρώ, αυτό εγγράφεται μέσα στις επισφάλειες της τράπεζας, στον ισολογισμό της. Εννοείται φορολογικά. Όχι, στον ισολογισμό που κάνει κάθε χρόνο, εάν τα 100.000 περνάνε μέσα στις επισφάλειες της τράπεζας. Μόνο με την αγωγή, όχι. Μόνο με την αγωγή, όχι. Γιατί κάτι τέτοιο μου έχουν πει. Οι ελεκτές υποχρεούνται να το αναφέρουν στις σημειώσεις. Αυτό έχει κάποια επίπτωση στα κεφάλαιά τους, Βασιλεία 3 κτλ. Για να είναι κεφαλαιακά επαρκής η τράπεζα. Δηλαδή είναι μια μορφή πίεσης. Ένα αστερίσκο είναι μια παραπομπή στον ισολογισμό. Κάτω στον ισολογισμό. Στον ισολογισμό μπαίνει. Απλώς θα κάνετε, κύριε, θα κάνετε μια μεγάλη υπηρεσία. Θα κάνετε μια μεγάλη υπηρεσία στους συμπολίτες σας. Αν τα έγγραφα της προκατακτικής εξέτασης, τις καταθέσεις μπορέσει και τις πάρετε και τις γνωστοποιήστε για να δούμε τι ακριβώς έχει καταθέσει. Αυτά που καταθέσει. Γιατί αυτό που είπατε εσείς με τον πόνο σας, στην ουσία είναι η νομική βάση, οι οποίοι θα προχωρήσουν οι δικηγόροι σας. Χωρίς δικηγόρο την έκανα, μόνος. Άλλο την κάνατε. Το δείξει λέει δεν χρειάζεται δικηγόρο. Εμείς δεν θέλουμε ψεύτες δικηγόρο. Ακούστε κάτι. Ακούστε κάτι. Σας εξηγώ το πρακτικό. Τώρα, το πού θα καταλήξει αυτή η μήνυση είναι μία άλλη ιστορία. Πάντως με πρότεινε και η πρωτοδίκηση, όσο περισσότερο μήνυση γίνουν από τα μέλη, τόσο καλύτερα. Η πρωτοδίκηση σας πρότεινε με την εξής λογική, γιατί και αυτή είναι. Εισαγγελέας είναι. Εισαγγελέας, γιατί και αυτή είναι χαμένη από τα ομόλογα. Γιατί και αυτοί δώσανε ομόλογα, πήραν ομόλογα για τις φορές τους. Τα δώσαν σε τράπεζες με ενέχειρο και τους τα ζητάνε τώρα πίσω οι τράπεζες. Μία υπόσχεση που είχε κάνει πέρυσι τέτοια εποχή ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης για να σταματήσει η απεργία τους ήταν να μην τους ενοχλούν οι τράπεζες. Εγώ τους λέω όλους, δεν θα σταματήσω μέχρι να πεθάνω, έστω και δεν σωρώ μου τις ζούγκλες, θα τα πάρω. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, ακούστε κάτι, το πώς θα κάνει, από εκεί και πέρα θα πάτε σε έναν δικηγόρο να σας κατατοπίσει. Να βρείτε το δίκαιό σας και με τους όρους του συγκεκριμένου συστήματος. Αυτό είναι το σύλλογό σας, εγώ δεν μπορώ. Εμείς ήρθαμε να σας πούμε 2-3 πράγματα ότι μπορείτε να τα διεκδικήσετε τα χρήματα. Δεν ήρθαμε για αυτόν τον σκοπό. Τώρα έτσι πως έχουμε φτάσει, μπορεί πρέπει να τα προβλέψουμε όλοι. Αν φτάσουμε σε περίπτωση να γίνουμε ομοσπονδιακού τύπου Ελβετίας, υπάρχει ενδεχόμενο η κεντρική δίκη στο Αθηνών να μην αναγνωρήσει, ξέρω εγώ, αχρηγό τη Θεσσαλονίκη, όλο είναι θράξη, και να μην πάτε κατά τόπους να τα διεκδικήσετε αυτά τα χρέη. Είναι πολύ απλό. Κοιτάξτε, ναι. Αυτή τη στιγμή υπογράφηκε μια συμφωνία στο Αζερβαϊτζάν. Δεν ξέρω αν την πήρατε χαμπάρι. Ενός αγωγού. Ο οποίος αγωγός θα αρχίσει να λειτουργεί το 2019, θα αρχίσει να κατασκευάζεται το 2015 και θα περνάει από την Τουρκία. Θα διαπερνά όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Αλβανία, Αδριατική για να πάει Ιταλία. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι το κέντρο του consortium το οποίο είχε αναλάβει και είναι και κατά βάση αγγλοαμερικανικά συμφέροντα είναι στο Βερολίνο, γιατί συμμετέχει και η Γερμανία σε αυτήν την ιστορία. Από χθες αρχίζουν και πουλάνε στη δευτερογενή, στην παράλληλη αγορά, δικαιώματα γης για ολόκληρη τη Μακεδονία. Δικαιώματα γης σημαίνει δηλαδή ότι θα γίνουν αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για όλη την περιοχή, για να μπορέσει να δεν είναι μόνο το εκεί που θα κατασκευαστεί το έργο, αλλά και η περιοχή που θα θεωρηθεί σκληρός, πώς το λένε, περιοχή ασφαλείας για τον αγωγό. Τον αγωγό την ασφάλειά του την περνάει τελείως στο ΝΑΤΟ, με απόφαση της Αμερικανικής Γερουσίας, έχει περάσει ήδη η απόφαση αυτή.
Γι' αυτό υπογράψανε. Αν δεν είχε περάσει αυτό το πράγμα, δεν θα υπογράψανε αυτοί. Και ήδη τζογάρουν με τα δικαιώματα γης που θα πάρουν από εκεί που θα περάσει ο αγωγός. Εσείς πέστε μου τώρα, αν θα τολμάει κανένας, όλη η Μακεδονία και η Θράκη θα μεταβληθεί σε σκουριές. Όπως είναι οι σκουριές και προς στρατιωτική κατοχή για λόγους ασφαλείας. Και κοιτάξτε ποιοι είναι οι αγωγοί. Όπου υπάρχουν αγωγοί, υπάρχουν εμφύλοι, υπάρχουν πολεμικές καταστάσεις, υπάρχουν τεταμένες καταστάσεις και πάντα υποξένει στρατιωτικοπολιτική κυριαρχία. Σας λέω, σας το λέω συγκεκριμένα και μάλιστα γράφω και ένα συγκεκριμένο άνθρωπο που δείχνω αυτή την ομολογία από την Αμερικανική Γερουσία, η οποία έχει περάσει και λέγεται «Η χρήση φυσικού αερίου για τις χώρες του ΝΑΤΟ» και πέρασε νόμος στη Γερουσία όπου περνάει η ασφάλεια των αγωγών στο ΝΑΤΟ. Έτσι. Και όταν μιλάμε για την ασφάλεια των αγωγών σημαίνει ότι ο χώρος... Δεν καταλαβαίνω τι αγοράζω δικαιώματα γης από εκεί που θα περάσει ο αγωγός για να με αποζημιώσουν εμένα, όχι τον κυρφώτη που έχει ένα χωράφι από εκεί. Ακριβώς. Την αγοράζουν με δικαιώματα. Δηλαδή τι είναι, αυτό λέγεται στη χρηματιστική αγορά future option. Δηλαδή ότι στο μέλλον θα έχω ιδιοκτησιακό δικαίωμα ή κυριότητα στην περιοχή. Δεν το έχω, αλλά το παίζω. Που σημαίνει ότι έχω την εξασφάλιση από την κυβέρνηση. Ότι αυτή η κυριότητα όταν είναι να πάει να υλοποιηθεί θα μου παραχωρηθεί. Και αρχίζει μια χρηματιστική αγορά να αναπτυσσόται τώρα. Κάποιοι τζογάρουν σε αυτήν την ιστορία. Έτσι. Λοιπόν, μόλις χθες ανακοινώθηκε, μάλλον βγήκε στον ειδικό τύπο, ότι τα κοιτάσματα, τα περίφημα κοιτάσματα Λεβιάθαν, κατά 40% θα ανήκουν στην Τουρκία. Όχι, το χρέος, κοιτάξτε, το χρέος έτσι αλλιώς, εάν προχωρήσει, δεν ξέρουμε ακόμη τις συνθήκες ή τις διεκτήβες που θα, ή τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στον ενιαίο τραπεζικό χώρο. Είναι σίγουρο ότι ο τρόπος που διαχειρίζεται το χρέος συνολικά κάθε χώρα, αλλά και συνολικά η Ευρωζώνη, θα αλλάξει ριζικά. Περιμένουμε να δούμε ποιες είναι, εγώ τουλάχιστον δεν τους γνωρίζω, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Όταν λοιπόν οι τράπεζες, αυτό που λέμε τώρα, που λένε τώρα οι νομικοί, ότι μπορείτε να στραφείτε ενάντια στις τράπεζες κτλ. Ως διαχειριστές, το δικό σας ομολόγων. Δεν ξέρω εάν ισχύει σε λίγο καιρό που θα υπάρξει ο ενιαίος τραπεζικός χώρος και που πλέον δεν θα αφορά την ελληνική δικαιοσύνη το τι συμβαίνει στο τραπεζικό σύστημα της χώρας, όχι μόνο της χώρας, ολόκληρης Ευρωζώνης. Αυτό που λέτε τώρα για τις τράπεζες, συγγνώμη, ο ρόλος των τραπεζών θέλω να ακούσουν οι νομικοί. Κύριε Κόκαλη, Κόκας. Κόκας, το προσπάθει. Ο ρόλος των τραπεζών ήταν πολύ βρώμικος. Και δεν πρέπει να το κάνω. Διότι στη δική μου την περίπτωση πλαστογραφήσαν την υπογραφή μου στο MIFID. Στο MIFID, αυτό το που μου το δώσανε βέβαια τώρα. Την οδηγία MIFID. Την οδηγία, ξέρετε, μου το δώσαν τώρα. Και μάλιστα με στείλαν και συστημένο γράμμα στο σπίτι να πάω να το παραλάβω. Ποτέ δεν με στείλαν συστημένο γράμμα. Εμείς 25 χρόνια δεν τη δράμα. Και όταν πήγα και είδα την υπογραφή μου. Ποια τράπεζα είναι? Η Εθνική. Και όταν πήγα και είδα την πλαστογραφημένη, βέβαια, εγώ μόλις είδα. Λέω τι είναι αυτό, πλαστογραφημένο, μου το αρπάζει πίσω το φύλλο και δεν μου το έδινε και αναγκάστηκε να πάω με δικηγόρο να πάρω το χαρτί αυτό, το οποίο το έχω βέβαια, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι είναι πλαστογραφημένο και αυτή η τράπεζα έχει δικές μου υπογραφές άπειρες. Γιατί καλά και πέραν της πλαστογραφίας, όσους έχουν εθιστεί σε κάποιες πρακτικές τελείως αθέμητες, όπου σας βάζουν, απαντάτε ερωτήματα ακόμη και με τη θέλησή σας και χωρίς να αντιλαμβάνεστε, θεωρείστε ως γνώστες και επενδυτές. Πολύ πονηρά. Και την νόηση απλή καταθέτηση. Πρέπει να γνωρίζετε, οι υπάλληλοι αυτοί συγκεκριμένοι που μας τα πλασάρανε, είχαν αμοιβή. Μπόνους. Αυτό έχει σημασία. Αυτή η προμήθεια κίνει τα πάντα. Ότι είχαν κίνητρο να μας εξαπατήσουν. Γιατί θα τους παίρναν κάτι, θα κερδίζαν κάτι. Στη δική μου την περίπτωση κάνω και ένα άλλο χοντρό. Εγώ Φεβρουάριο μήνα, το 2009 πήγα εκεί και τους λέω τι θα κάνω, γιατί ανησυχώ. Και μου λέω, ο μόνο σταθερό του ελληνικού δημοσίου και κοιμάσαι ήσυχα. Λέω, σίγουρα. Σας είπαν και καλύτερα από ακίνητο είναι. Ναι, τα πάντα είναι το σχετικό. Όμως, πού είναι το ατόπιμα, ότι εγώ Φεβρουάριο μήνα, για 3 χρόνια,
τους είπα να τα κάνουν, που σημαίνει ότι θα λύγανε το 12 το Φεβρουάριο και θα ήμουν από τους λίγους τυχερούς που ενδεχομένως άπαιρναν τα λεφτά μου γιατί τα ομόλογα λύγανε στις 20 Μαρτίου. Κατά μαγικό τρόπο, όταν πήγα μετά κάπου 3 μήνες, 4, μου λέει, ξέρεις, λέει, εκείνα που μου είχες πει, εγώ τα βάλα από Μάρτιο, να λύγουν Μάρτιο. Λέω, γιατί τα βάλες, εγώ Φεβρουάριο το έδωσα, μα για το δικό σου το συμφέρον, λέει, τα 4,5. Άρα υποπτεύω... Αντιλαμβάνεσαι την απάτη, αλλά τι κάνατε έκτοτε νομικά. Άρα υποπτεύομαι ότι οι τράπεζες γνωρίζαν από πριν ότι αυτό θα καταλήξει κάπου σε κούρεμα, σε απομύρες. Και επειδή είπατε κάτι για την ευθύνη των τραπεζών, θα πω κάτι που σκέφτηκα και λέω, εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος κατασκεύασε το πιστόλι. Εμένα με ενδιαφέρει ποιος με πυροβόλησε. Γιατί αυτός με έκανε τη ζημία. Σε αυτή την περίπτωση η τράπεζα με πυροβόλησε. Το πιστόλι μπορεί να το κάνει το κράτος, να το κατασκεύασε και... Τι κάνατε έκτοτε, αυτό είναι ένα ερώτημα και πρέπει όλοι να παίρνουμε τις ευθύνες μας. Πριν από ένα χρόνο ήμουν στη Θεσσαλονίκη, με κάλεσε ο κύριος Κουτσούρης εδώ και θυμάστε σε κάποιο κινηματοθέατρο ότι τα είπαμε αυτά και είπαμε στραφείτε και κατά των τραπεζών. Γιατί δεν το κάνατε ακόμη. Είμαι με τον δικηγόρο μου, τον οποίο συμβουλεύομαι, γνωρίζω εδώ και καιρό. Όταν πήγα και λέω κάντε αγωγή κατευθείαν την τράπεζα, μου λέει ας περιμένουμε τι θα γίνει με το ΣΤΕ. Έχετε πενταετή παραγραφή. Ακούστε κάτι. Υπάρχει μια πενταετής παραγραφή. Θα πρέπει να ξέρετε κάτι. Μια υπάρχει πενταετής παραγραφή. Μια ερώτηση για την παραγραφή. 1200%. Προσέξτε. Είναι πενταετής παραγραφή. Μια ερώτηση να κάνω εδώ γιατί έχω καεί με την παραγραφή. Να κάνω μια ερώτηση. Μισό λεπτό. Μην μιλάμε όλοι μαζί. Ναι, ναι. Τώρα είστε τρεις νομικοί εδώ πέρα. 4 νομικούς που ρώτησα για τον χρόνο παραγραφής, 4 διαφορετικές απόψεις. Για η διάπραξη του αδικήματος. Από πού ξεκινάει... Από τον χρόνο διάπραξης αδικήματος. Από τότε το... ξεκινάει. Άρα, το PSI. Λίγο, να μιλάω εγώ λίγο γιατί το ξέρω και άμα έχει να σας πω κάτι, κύριε. Ναι. Από τη στιγμή του κουρέματος δηλαδή. Μιλάμε από τον Μάρτιο. Μόνο, όχι μόνο, στην περίπτωση ας πούμε του κυρίου ξεκινάει και νωρίτερα η εξαπάτηση. Ναι, αλλά... Παραδείγματος χάρη, ο κύριος χάνει, ας πούμε, τη ζημία, λέτε, πότε ζημία... επήλθε. Ναι, η ζημία επήλθε από τη στιγμή του κουρέματος. Δεν είναι μόνο όμως η ζημία, είναι και η αδικοπραξία, δηλαδή είναι η εξαπάτηση πότε επήλθε. Ωραία, για να το ξεκαθαρίσουμε, ας πούμε, η εγώ... Η οποία οδήγησε ναι, στη ζημία. Για να βοηθήσω λίγο εδώ... να κάνω λίγο το ερώτημα πιο εξειδικευμένο για να το κλείσουμε. Είμαι ένας ομολογιούχος, πήρα ομόλογο, ούτε με πλαστογραφή σαν τυπογραφή, ούτε τίποτα. Ας πάρουμε το απλό για να... Το βάλουμε λίγο, γιατί είναι ειδική περίπτωση. Εκούσια. Συνειδητά, όλα τα υπέγραψα κτλ. Από πότε ξεκινάει ο χρόνος παραγραφής. Ας πάρουμε αυτή την περίπτωση. Πρώτα απ' όλα υπάρχει πενταετής παραγραφή για την αξίωση από το ομόλογο. Ναι, από πότε. Από τη λήξη του ομολόγου. Από την? Λήξη του ομολόγου. Όχι, συγγνώμη. Και ποιος σας λέει ότι είναι νόμιμο το κούρεμα? Ποιος σας εμποδίζει εσείς να πείτε ότι κύριε το κούρεμα είναι παράνομο και εγώ ζητάω το ομολόγο μου? Όχι, άλλο ρωτάμε. Για να πάμε εναντίον των τραπεζών. Από πότε ξεκινάει ο χρόνος παραγραφής? Εφόσον αυτό είναι αδικοπραξία και στρέφεται σε βάρος σας, είναι τότε, είναι πενταετία. Αν μπορείτε τώρα να το θεωρήσετε. Από πότε. Αυτό ψάχνω. Από Μάρτιο. Από την ώρα. Απαντήσουν άλλοι. Όχι εμείς. Από την ώρα που ψηφίσανε χωρίς τη συνένεσή σας. Από την ώρα. Μάρτιο του 12. Μάρτιο του 12. Εάν πάμε. Συγγνώμη λίγο για να το... Να σας πω κάτι, κύριε, ναι. Έχω επαφή με το ζήτημα, ναι, και την, ναι, παραγραφή. Η νομολογία μας λέει από τότε που αρχίζουν να αναδίδονται οι δυσμενείς συνέπειες. Δηλαδή έχουμε ένα μπαλατζάρισμα εκεί πέρα, ναι, το οποίο μπορεί να παίζει από το γεγονός του PSI μέχρι του πότε λάβαμε πλήρη γνώση της ζημίας μας. Μπορεί να είναι και μετά το PSI. Μπορεί να είναι και μετά το PSI. Αλλά όταν έχουμε να παίξουμε με μία πενταετή παραγραφή, δεν θα περιμένουμε να θεωρητικολογήσουμε. Θα πάρουμε τον πλέον ασφαλή χρόνο έναρξης παραγραφής, τον προγενέστερο, και να μην περιμένουμε μετά να ρισκάρουμε την παραγραφή. Είναι η ημερομηνία του κουρέματος, από ό,τι μου λέτε κι εσείς, έτσι. Ναι. Εγώ θα κινητοποιούμουν πάρω από αυτή την προθεσμία. Συγγνώμη λίγο για να τα ξεκαθαρίσουμε. Ας κάνω μια άλλη ερώτηση. Είμαι ένας άλλος ομολογιούχος όμως, ο οποίος δεν με βάλα να υπογράψω MIFID. Ναι. Και το σκεπτικό της εναντίονσής μου εναντίον της τράπεζας είναι για αυτό το λόγο. Ο χρόνος παραγραφής ξεκινάει μήπως από τη στιγμή που αγόρασα το ομόλογο, που δεν με βάλανε εκείνη τη στιγμή να υπογράψω το MIFID. Να μην περιπτωσιολογούμε. Εγώ σαν νομικός και μέλος της ομάδας ελληνικής νομικών του ΕΠΑΜ, θα ήθελα να παρακαλέσω όλους σας εδώ μέσα να κινητοποιηθείτε
σε χρόνο ρεκόρ να μαζέψετε. Κάθε αιμολογιούχο μπορείτε να βρείτε, γιατί υπάρχει περιπτωσιολογία στα ομολογά σας, ανάλογα την προέλευση και ίσως και μια πιο εξειδικευμένη περιπτωσιολογία όπως του κυρίου, ναι, που έχει πλαστογραφία κτλ. Υπάρχει και τυφλός ομολογιούχος τώρα. Αξίζει, γιατί περισσότεροι έχετε, πιστεύω, το χρόνο, συνήθως ήταν αποταμιεύσεις, συνταξιοδότησης κτλ. Να μαζέψετε ένα μεγάλο πλήθος, να απευθυνθείτε σε νομικούς που θα ξεχωρίσουν τις περιπτώσεις, δεν θα τις τσουβαλιάσουνε, για να μπορέσετε να κάνετε αστικές διεκδικήσεις, οι οποίες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας από ό,τι στο Συμβούλιο Επικρατείας που το κλειδώσαν αρνητικά το ζήτημα και δεν ξέρουμε ακόμα τι απαντήσεις δίνουν σε θεμελιώδη ζητήματα, γιατί αναλόγως στις απαντήσεις που θα δίνουν θα φαίνονται και οι διαφυγές που μπορούμε να στραφούμε αλλού και να τους τη φέρουμε. Και επίσης θα πρέπει να ξέρετε και να αισιοδοξείτε για το δικαστικό όσον αφορά την πολιτική δικαιοσύνη. Εγώ είχα ένα πολύ καλό νέο, δεν ξέρω εσείς θα πρέπει να το έχετε μάθει, έχετε προμηθευτές υγείας εδώ πέρα, νοσοκομείων κτλ.? Όχι, όχι, δεν έχετε. Όχι. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ομολογιούχων οι οποίοι ήταν προμηθευτές νοσοκομείων κτλ. Και πληρώθηκαν με ομόλογα οι άνθρωποι τις αξιώσεις που είχαν, ναι, από τις πωλήσεις τους. Λοιπόν, σε αυτούς βγήκε μια πάρα πολύ καλή απόφαση που δείχνει και τη στάση την οποία θα κρατήσει η πολιτική δικαιοσύνη, τουλάχιστον η χαμηλόβαθμη. Μπορείτε να μας την πείτε λίγο την απόφαση? Βεβαίως μπορώ, ναι, να σας λίγο πω. Λίγο περιληπτικά, ναι. Ναι, η απόφαση αυτή δεν είναι ακριβώς για τα ομόλογα, ναι, είναι παράπλευρο του ζητήματος των ομολόγων, διότι η τράπεζα, αφού τους έβαλε στο PSI, στη συνέχεια, και οι άνθρωποι χάσανε την οικονομική τους ευρωστία και τους πήρε και ως με εκχώρηση τα αξιόγραφα που είχαν στα χέρια τους για, ως εγγύηση, χάνουν λοιπόν τα ομολογά τους, έχουν εκχωρήσει και τα αξιόγραφά τους, τα τιμολόγια τους, λοιπόν, και μένουν άβραγοι. Και στη συνέχεια οι τράπεζες έρχονται, τους κάνουν καταγγελία της σύμβασης, γιατί δεν μπορούν να, οι άνθρωποι να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, τους βγάζουν διαταγή πληρωμής και τους κλείνουν και το λογαριασμό, να μην μπορούν να κουνηθούν, να πεθάνουν. Διότι ο σκοπός είναι να μπει μία πολυεθνική εδώ να κάνει δουλίτσα. Δεν είναι να, να υπάρχουν πολλοί ανεξάρτητοι προμηθευτές. Λοιπόν, και πήγανε οι άνθρωποι με έτσι αναστολής εδώ στο πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης με μια πάρα πολύ καλή δικαστήνα, η οποία έχει γράψει μια καταπληκτική απόφαση. Δηλαδή έχει ατσάλινα γκάτσι, κυρία. Επιχειρήμα. Λοιπόν, και έγραψε μια απόφαση σύμφωνα με την οποία είναι καταχρηστική η συμπεριφορά της τράπεζας, διότι η ίδια συνήνεσε ηλεκτρονικά στο κούρεμα αυτών των ομολόγων. Δικαιώνει δηλαδή όλη αυτή την παρανομία της διαδικασίας που έλεγε και ο συνάδελφος προηγουμένως. Αυτή την απόφαση μπορούμε να την έχουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτή είναι για να κοινολογείται. Μα θα την δώσουμε και εδώ στους επαμήτες. Και αν θέλετε κάτι να συμπληρώσω. Και μπορείτε να το δείτε και στο ίντερνετ, νομίζω στο Μπέιν αυτό. Δεν έχετε καταλάβει το εξής απλό πράγμα. Ότι σύμφωνα βάσει του νόμου 2098 του 1994, όσο και σας φαίνεται περίεργο, εσείς ποτέ δεν ήσασταν κάτοχοι του ομολόγου. Ναι, ήμασταν. Προσέξτε! Προσέξτε, προσέξτε! Μην τα μπερδεύετε. Μην τα μπερδεύετε. Γι' αυτό σας λέω: ακούστε πρώτα, μάθετε να ακούτε και μετά πείτε ό,τι θέλετε σε όποιον θέλετε. Πώς λειτουργεί η αγορά του ομολόγου? Έρχεται το ελληνικό δημόσιο και εκδίδει ομόλογα. Τα ομόλογα τα αγοράζει η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία εν συνεχεία τα πουλάει στις τράπεζες. Και οι τράπεζες σας πουλάνε σε εσάς. Όμως, τι γίνεται? Λέει ο νόμος ότι η μεταβίβαση του τίτλου από την τράπεζα στον επενδυτή δεν έχει αποτελέσματα έναντι του ελληνικού δημοσίου. Δανειστής του ελληνικού δημοσίου παραμένει η τράπεζα. Και ποιο είναι λοιπόν εδώ το σημαντικό? Ποια είναι η σχέση σας μεταξύ εσάς και στην τράπεζα που πήρατε τα ομόλογα? Δημιουργείται λοιπόν μια άλλη σχέση. Καταλάβατε τι γίνεται? Την οποία αυτή τη σχέση μπορείτε να την εκμεταλλευτείτε και να ζητήσετε τα χρήματα σε αυτή τη σχέση. Σας λέω πράγματα τα οποία να πείτε στους δικηγόρους σας. Από την τράπεζα. Ναι, ακριβώς. Από την τράπεζα. Κύριε Μεταλλούρη, γιατί να αυτή τη στιγμή ας πούμε, εμείς έχω σύζυγός μου που πολύ έχει επαφές με Γερμανία. Υπήρχε ένα δικαστήριο σύγκας Ρουής, 3 Δεκεμβρίου,
και δεν υπήρχε απόφαση, ας πούμε, ομολογιούχνη ήταν. Εντάξει, οι μερικοί ήταν και Έλληνες, ας πούμε. Ναι, ναι. Ομόλογα ελληνικού δημοσίου. Συνταξιούχων. Ομόλογα ελληνικού δημοσίου. Σαν τα δικά σας. Ναι, ναι. Νομοδότηση από εδώ, το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή να μην πέσετε το ειδικό εκεί πάνω, αυτό το θέμα έθεσε επίσης. Δεν είστε κάτοχοι να κάνανε ομολόγων ελληνικού δημοσίου, άρα δεν υπήρχε κούρεμα από εμάς. Και περιμένει η απόφαση το γερμανικό δικαστήριο. Είναι μία κατάσταση, σας εξηγώ, είναι μία κατάσταση η οποία μπορεί να φαίνεται ότι εσείς δανείζετε από την τράπεζα, αλλά συμβαίνει σε πολλά επίπεδα. Αυτό δηλαδή που πρέπει εσείς να εκμεταλλευτείτε είναι αυτή η δυνατότητα πολυεπίπεδης αντιμετώπισης του θέματος. Άμα αρχίζω και μιλάω με το αστικό δίκαιο, δεν θα καταλάβετε τίποτα. Έτσι. Αυτό που σας λέω όμως, υπάρχουν βασικές βάσεις, νομικές βάσεις αρκετές, ώστε να κάνετε τα δικαιώματά σας, αλλά και το κυριότερο, να παρακάμψετε την οποιαδήποτε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, χωρίς να μπείτε σε ζήτημα νομιμότητας καν του κουρέματος που έγινε. Εδώ παίζουμε νομικό ανταρτοπόλεμο, αν το έχετε καταλάβει. Και αν μου επιτρέπετε, σας γίνεται πόλεμος με νομικά μέσα, εμείς αντιδρούμε με νομικά μέσα. Υπάρχουν τρόποι, αλλά πρέπει να κινηθείτε. Όσο περνάει ο χρόνος, είναι εις βάρος σας. Και επιτρέψτε μου και εμένα. Γιατί μια αγωγή να κάνετε τώρα, θα συζητηθεί μετά από την αγωγή. Να ολοκληρώνουμε λίγο, για να μην πηγαίνουμε από σένα σε θέμα. Μου επιτρέπετε κάτι. Στις τράπεζες όπως τις έδωσε δικαίωμα να αποσβέσουν το κούρεμα στα 30 χρόνια. Σε βάση τώρα το Συμβούλιο Υποκρατίας δεν μπορεί να το πάρει αυτό σαν βάση κερατική, γιατί δεν υπάρχει ισότιμη χειρισμός. Δεν είναι τράπεζα νομικό. Μόνο ακυρωτικό είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας των Διοικητικών Πράξεων. Ακόμη και 30 χρόνια να το αποσβέσουν. Οι τράπεζες πάλι δεν κάνουν αυτό το κούρεμα. Σε 30 χρόνια μπορεί να το αποσβέσουν κάθε χρόνο. Ακούστε κάτι, κύριε, αυτό. Όπως λοιπόν βλέπετε, το είπατε ο ίδιος, απλώς σας το λέω, λύσεις υπάρχουν. Τις έχετε μέσα στο μυαλό σας. Πηγαίνετε στους συναδέλφους να τις αξιοποιήσετε. Αυτό λίγο που έχει γίνει μέχρι τώρα είναι ότι πήγατε στο Συμβούλιο Επικρατείας με μια ξέπαινη δουλειά των συναδέλφων, και νομίζω ήταν πρωτεργάτης και ο συνάδελφος ο κ. Χριστόγονος, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι να το πολεμήσετε. Να κάνουμε μια παρέμβαση. Αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη λίγο, να ολοκληρώσω και εγώ κάτι. Προσέξτε και κάτι. Εδώ πέραν των υποκειμενικών στοιχείων που πρέπει να ληφθούν υπόψη, αλλά στη βάση μια στρατηγική δικηγορική και νομική. Δηλαδή αυτά που είπατε, ο ένας είναι τυφλός, ο άλλος είναι πολύτεκνος, ο άλλος έχει αντιμετωπιστεί με μια απάτη. Υπάρχουν και στοιχεία σε σχέση με τα δικαστήρια κατά τόπους ή και με τους δικαστές. Δεν είναι τυχαία η συγκεκριμένη απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την αναστολή της διαταγής πληρωμής για την οποία μίλησε η συνάδελφος. Όταν λοιπόν υπάρχουν τέτοιοι δικαστές στη Θεσσαλονίκη, αξιοποιήστε το, αλλά κινηθείτε. Και δείτε το και στη βάση μια συνολική στρατηγική. Πολύ ωραίο και δημοκρατικό ο τρόπο να απευθύνεσαι σε διάφορα γραφεία και να περιμένετε προσφορέ, και το μόνο σα κριτήριο μάλλον να είναι η πιο φτηνή προσφορά, ασχέτω ίσω άλλων στρατηγικών και κριτηρίων. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εδώ, όπω είπε ο συνάδελφο, δεν είναι μόνο ανταρτοπόλεμο, είναι και πόλεμο στρατηγική. Εμεί δηλαδή στην ΕΡΤ, εγώ είμαι δικηγόρο τη ΕΡΤ που απολύθηκα τον Ιούνιο. Οι εργατολόγοι που ανέλαβαν τι υποθέσει τη ΕΡΤ για 2.500 εργαζομένους, επέλεξαν με συγκεκριμένους τρόπους τα δικαστήρια στα οποία έβαλαν πρώτα ή δεύτερα να δικάσουν δικασίμους. Ξεκίνησαν από το Ηράκλειο, αν ακούσατε, γιατί παίζει ρόλο και τα επαρχιακά δικαστήρια και τα μικρά δικαστήρια και τα αστικά δικαστήρια έναντι των διοικητικών έχουν σοβαρές διαφορές ως προς τον τρόπο που προσεγγίζουν τα θέματα και λόγω δικαιοικού συστήματος της Ελλάδας, αλλά και λόγω προσωπικότητων ή αντίληψης. Εσάς οφείλει μετά από αυτό το ράπισμα του ΣΤΕ, που μάλλον από μέρα σε μέρα θα εμφανιστεί αυτή η απόφαση, θα πρέπει οπωσδήποτε πάραυτα να κινήσετε αστικές πολιτικές διαδικασίες. Είναι βέβαιο ότι θα έχετε άλλη αντιμετώπιση και όχι μόνο κατά του δημοσίου. Και αν φτάσει το θέμα να έχουμε αντίφαση μεταξύ διοικητικών δικαστηρίων του Συμβουλίου Επικρατείας και πολιτικών δικαστηρίων, που τη θεωρώ πλέον η βέβαιη, τότε πάμε στο ανώτερο ειδικό δικαστήριο
και ξαναμοιράζετε τράπουλα και ενδεχομένως υποφελία σας με βάση και άλλες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις. Αλλά σπεύστε. Δεν ξέρω γιατί κολυσιεργείτε. Γιατί δεν έχετε στρατηγική. Έχετε σωματείο. Γι' αυτό ενωθήκατε. Κάντε στρατηγική. Ναι, αλλά αποδυναμώνονται τα δικαιώματά σας. Εγώ σας είχα προτείνει πέρσι ασφαλιστικά μέτρα. Εν το γίγνεστε, ήσασταν πολλοί από εδώ. Κανείς σας δεν έκανε ασφαλιστικά. Υπάρχουν μια σειρά από παθογένειες που αφορούν και εσάς ως πελάτες, ως εντολείς, οι οποίες δεν ξέρω γιατί λειτουργούν. Υπάρχει καμιά φορά και μια πονηράδα, ας πούμε, αφήστε τους άλλους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, να μην πληρώσω εγώ. Λοιπόν, όλα αυτά όμως. Ναι, φυσικά. Ζήτησα και την προσφορά για να την ανεβάσουμε, έτσι. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ από τη σημερινή συνάντηση, γιατί πήγα τουλάχιστον σε 10 δικηγορικά γραφεία και έκανα επικοινωνία για να αναλάβουν το θέμα μας, χωρίς να είμαι δικηγόρος και χωρίς να ξέρω νομικά. Άρα, τι θέλω εγώ εκεί μέσα. Με το ένστικτό μου και με το θέμα της σύγκρισης του ενός και του άλλου, προσπάθησα να βγάλω μια άκρη. Ό,τι μου μιλήσαμε με τον κύριο Παπαφιλίππο, ο οποίος αυτόν είδα εγώ εδώ Θεσσαλονίκη, γιατί για Θεσσαλονίκη μιλάμε. Οι Αθηναίοι είδαν τους άλλους τους δικηγόρους που έχουν πάρει να αναλάβουν των μελών. Είναι αυτά που άκουσα από τους κυρίους και ειδικά από τον κύριο, το οποίο τόσο το ξεχνάω, τον κύριο Μηταλούδης. Ναι, ειδικά αυτό, Μηταλούδης, ο κύριος Μηταλούδης, ο οποίος λέει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι υπάρχει μια άλλη σχέση μεταξύ τράπεζας και ομολογιούχου πλέον. Δηλαδή είναι πολύ βασικό. Και ήταν σαν να θυμάμαι και στο βίντεο, ακόμη αν δείτε, του κυρίου Παπαφιλίππου, που κάνει μια ανάλυση του σκεπτικού, τόσο μπορεί σε ένα βίντεο, αναφέρει αυτό το πράγμα. Ο κύριος Κυριακόπουλος αναφέρεται πιο πολύ όσον αφορά το MIFID και τις ελλείψεις που είχαν οι τράπεζες σε θέματα MIFID, ενώ και ο κύριος Πέπας και ο κύριος Μπόλος μιλάνε πιο πολύ για αδικοπραξία. Όλα αυτά εγώ χωρίς να είμαι δικηγόρος. Υπάρχει μια ένσταση γιατί άργησε ο σύλλογος. Ναι, ο κύριος Κόκας είχε έρθει πριν ένα χρόνο. Αλλά τότε όλοι οι δικηγόροι που ερχόντουσαν, οφείλω να το πω, λέγανε ότι με το που υπογράφουμε εργολαβικό, θέλουν και σε περίπτωση πολιτικής λύσης την αμοιβή τους. Και νομίζω, κύριε Κόκα, το γράφατε και εσείς αυτό. Σαφώς και το. Άρα προσφορά σας έχω κάνει. Ακούστε με λίγο. Την έχω κάνει εδώ και ένα χρόνο την προσφορά. Περίμενα, τελειώσουμε με αυτό. Γιώργο, με αυτό. Συζήτηση σε επίπεδο ραντεβού δικηγόρου πελάτη. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι συζήτηση αυτή τώρα. Λίγο αυτό. Συγγνώμη, συγχωρείτε. Σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε ΕΠΑΜ. Και σαν νομική αλληλεγγύη του ΕΠΑΜ. Το τι θα κάνετε με τους δικηγόρους εκτός της ΕΤΟΣ. Υπάρχει ένα θέμα. Όχι, δεν μπορούμε να δώσουμε αυτή τη στιγμή. Εδώ είναι η νομική αλληλεγγύη του ΕΠΑΜ. Καμία άλλη συζήτηση όσον αφορά περί παραβόλων, περί συμφωνιών, περί οτιδήποτε. Με τους δικηγόρους σας, όχι, σε αυτό το θέμα. Μα ο κύριος Κόκας είπε γιατί αργήσαμε. Ναι. Και δεν ήταν σωστό του συλλόγου γιατί κύριος άργησε. Ναι, δεν έχει να κάνει. Δεν αναφερόμουν όπως στο σύλλογο, σε όλους. Λοιπόν, κατά άτομο. Οι δικηγόροι εδώ πέρα είπαν ακριβώς ότι όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα. Τώρα, τα υπόλοιπα με τους δικηγόρους σας. Ναι, αλλά είναι με συμμορφή το ότι δεν κάναμε κάτι τέτοιο. Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν είναι με συμμορφή. Είναι η άποψη των δικηγόρων και των τριών. Ρούω τον κόδωνα του κινδύνου της αποδυνάμωσης του κόμματος. Μου επιτρέπετε. Ναι. Ωραία. Σε αυτό το θέμα νομίζω δεν έχουμε άλλη συζήτηση. Κάποια άλλη ερώτηση πάνω. Ωραία. Ο κύριος Αγγελέας είναι ένας που πήγαμε στα δικαστήρια. Πάμε εδώ. Ναι. Όχι στο ποινικό. Όχι, εσείς κάνετε ποινικό. Ακούστε, κύριε. Αυτό που κάναμε όλους τους σύλλογους. Από την ώρα που προσφύγαμε στα δικαστήρια. Πού προσφύγατε, σωστά προσφύγατε. Δεν διακόπτεται η αστική παραγραφή με την προσφυγή, σωστά. Προς Θεού. Έτσι λίγο. Ακούστε κάτι. Είναι παράλληλες δικαιοσύνες. Σας λέω στους δικηγόρους σας. Δεν ξέρω. Και αν θέλουν να ρωτήσουν, να τους ενημερώσουμε. Οι εισαγγελείς είναι μόνο για τα ποινικά. Αστικό ξέρουνε όσο ξέρετε εσείς να οδηγείτε αυτοκίνητο. Ένα αεροπλάνο. Ωραία. Ναι. Οι εισαγγελείς, λόγω της ασχόλησής τους, ασχολούνται απόλυτα με το ποινικό. Το αστικό, επειδή ο εισαγγελέας κάνει 20 χρόνια μόνο ποινικό, με το αστικό οι απόψεις του είναι λίγο αποδυναμωμένες. Και θέλετε να σας πω κάτι για τη μήνυσή σας. Υπάρχουν πολλοί συμπολίτες που για διάφορα θέματα κάνουν μια αυτόρμητη τη μήνυση. Λυπάμαι που σας το λέω, αλλά δεν θέλω να γίνω προφήτης. Είναι πολύ πιο πιθανό να γράψουν ένα χαρτί 10 σειρών και να την βάλω στο αρχείο. Ωραία. Ξέρετε. Τι θα κάνω τότε. Εγώ σας είπαμε λοιπόν, ασφαλιστικά. Ωραία. Απαντήθηκε. Είναι ο κύριος και μετά η κυρία Νεροτέκη. Ο κύριος που είναι από ώρα. Δύο πρακτικές ερωτήσεις.
Η μία αφορά προσωπικά εμένα, γιατί είμαι υπάλληλος σε τράπεζα και το πήρα την τράπεζά μου το ομολογό. Θέλω να ξέρω αν είπε ο κ. Αλεξόπουλος, ο Δημήτρης, επειδή είπε το γιο μου δικαιούχο, αν κάνει την φορά να κάνει ο γιος μου, αν έχει άλλο συμφέρον. Γιατί για λόγους συμφέροντος δεν μπορεί να κάνω στην τράπεζά μου αγωγή. Ωραία, μια απλή ερώτηση. Είστε εις ολόκληρον δικαιούχοι, μπορεί να κάνει ο ένας και να ζητήσει όλο το ποσό στον ίδιο. Με την καταβολή στον έναν, εξοπλίστε κι εσείς. Είναι απλό θέμα. Και ένα δεύτερο. Αλλά και... αυτό είναι να πάτε σε έναν δικηγόρο. Ναι, ναι, εντάξει, και ένα δεύτερο. Πού δεν πήγατε. Μετά έχετε αναγωγικό δικαίωμα έναντι του γιου σας. Εντάξει, θα βρίσκεται μεταξύ σας. Γιατί έχουμε να μην τόσο μεγάλα συστήματα ότι θα αρχίσουν αυτές οι δίκες. Τα οποία για μας είναι τίποτα αποτελεκτικό. Δηλαδή, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Δεν έχουν πολλές γνώσεις νομικές. Δηλαδή, λέμε θα ξεκινήσει τώρα η αγωγή και να υπολογίζεται δεκαετία, οχταετία, πόσο και πάνω. Μέχρι Άριο Πάγο. Μέχρι Άριο Πάγο, όχι. Είναι η κυρία. Ωραία. Η κυρία Νεροντάκη. Απλώς υπάρχει ένας τρόπος. Να σας πω κάτι το εξής. Υπάρχει ένας τρόπος να γίνουν δίκες πιλότοι, όπως γίνονται στο ΣΤΕ, στα κατώτερα δικαστήρια. Που γίνεται έναν πολύ απλό τρόπο. Εγώ είχα ένα ομόλογο 50.000 ευρώ, 200.000 ευρώ. Άμα το καταθέσω, θα πάω στο πολυμελέστατο δικείο Θεσσαλονίκης ή οπουδήποτε αλλού να πάρω μια μακρινή δικάση μου. Αντί αυτού, πηγαίνω στο ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου μένω ή σε ένα οποιοδήποτε ειρηνοδικείο που μένω, ή όπου είναι η τράπεζα, το βάζω στη μικροδιαφορά και σε ένα χρόνο παίρνω απόφαση. Αλλά για ένα μέρος του ποσού. Δημιουργώ το δεδικασμένο και ζητώ το υπόλοιπο. Ωραία. Άμα θέλετε, πώς παρακάμπτετε αυτό το πράγμα. Ωραία. Και επιτρέψτε μου να καταθέσω και αλλά μια μαρτυρία. Σας λέω, αυτά εδώ είναι βασικά πράγματα που πρέπει να τα είχατε ρωτήσει στους δικηγόρους σας. Και πέραν αυτού, αξιοποιήστε και μια εμπειρία που υπάρχει. Πριν από 4-5 χρόνια έσκασε το περίφημο θέμα της Lehman Brothers. Χιλιάδες πολίτες μας, Έλληνες, έχασαν λεφτά. Τρία δικηγορικά γραφεία στην Αθήνα, του κ. Λικουρέζου, του κ. Κόκκινου και το δικό μου, το αντιμετωπίσαμε το θέμα και με προσφυγή στις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, ο συνήγορος του καταναλωτή έφτιαξε να κάνει μηνυτήριες αναφορές. Κάναμε τις αγωγές στις τακτικές και έσπευσε η Citibank κυρίως και έδωσε το 77% του κεφαλαίου. Αλλά τους τριμώξαμε. Τους τριμώξαμε με αστικές αγωγές, τα ποινικά και μηνύσεις και τα διοικητικά. Σε καλύτερη περίπτωση θα καταφέρετε μια ακύρωση. Και μετά το πάει πίσω στην πολιτεία να δούμε τι θα κάνει. Δεν θα πάρετε τα λεφτά σας. Η Citibank έδωσε μέσα σε ένα χρόνο, το κλείσαμε τελικά χωρίς να διεκδικήσει η αγωγή. Το κλείσαμε συμβαστικά, 77% του κεφαλαίου έδωσε. Κάντε επιτέλους αγωγές. Ωραία, κυρία Νεροντάκη. Τι κάνει θα έχει η προσφυγή του συλλόγου στα ευρωπαϊκά δικαστήρια με βάση την παραπίεση του άρθρου 1 του πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης. Ο κύριος Μηταλούδης να απαντήσει. Επειδή είδα την εξαιρετική δουλειά του κυρίου Χρυσόγονου, πραγματικά υπάρχει ένα θέμα. Είναι πώς θα το πετάξει το Συμβούλιο Επικρατείας. Γιατί, το σκεπτικό, θα σας εξηγήσω γιατί. Βάσει της ακύρωσης του κυρίου Χρυσόγονου, έκανε πολύ καλή δουλειά, βρήκε παραδείγματα με άλλα κουρέματα ομολόγων. Νομίζω ότι την έχετε διαβάσει. Όπως ήταν στη Ρωσία κτλ. Στη Ρωσία είναι άλλο. Ναι. Πρακτικά είναι ο τρόπος που έγινε. Αυτό δηλαδή που συμβαίνει εδώ είναι ότι αν ερχόταν το κράτος και έλεγε με νόμο εγώ κουρεύω τα ομόλογα και τα λοιπά και δεν υπήρχε αυτός ο πολύπλοκος τρόπος με μεσάζοντες, παραμεσάζοντες ή τράπεζες και τα λοιπά, θα είχε πολλές τύχες. Όταν έρχεται λοιπόν το κράτος και λέει ότι εγώ κάνω αυτή τη διαδικασία, μπορεί εύκολα να έρθει να σας πει το ΣΤΕ, ξέρετε κύριε, εσείς δεν έχετε υποστεί ζημιά άμεση, γιατί δικαιούχος του ομολόγου είναι η τράπεζα. Η ενδιάμεσή σας συμφωνία μπορεί να ήταν δανεισμός οτιδήποτε. Επενδυτής ήταν η τράπεζα. Γι' αυτό σας λέω μην ακούτε τις κερακατινιές. Τώρα, σας εξηγώ ένα δεύτερο πράγμα. Εδώ έγινε η εξής μεθόδευση. Σας το λέω γιατί με τον κύριο κατοχειριστήκαμε αυτό σε πρόσθετους λόγους. Από τη στιγμή που βάλαν αυτή τη διαδικασία της συνέλευσης των πιστωτών, προσέξτε, η ίδια διαδικασία έχει ακολουθηθεί και στην εκαθάριση των επιχειρήσεων το λεγόμενο παλιό άρθρο 44, όπου με συμφωνία πιστωτών 50-60% κουρεύονταν τα αντίστοιχα χρέη των επιχειρήσεων, το οποίο έχει θεωρηθεί συνταγματικό. Όπως έχει θεωρηθεί και συνταγματικό η διαδικασία των υπερχρεωμένων οικοκυριών, που είναι η ίδια διαδικασία. Είχε λοιπόν το Συμβούλιο Επικρατείας
ένα πάτημα να πατήσει εκεί, γιατί αυτά ήταν τα προβλήματα. Το θέμα λοιπόν είναι το εξής. Αυτό που έκανε ο κ. Χρυσογόνος είναι πράγματι έξυπνο. Την πήγε σωστέ και μετά, αν αποτύχει, την πάει στα δικαστήρια ώστε να αποφύγετε την διαδικασία πράγματι. Σας το λέω έτσι. Αστικού αγώνα, όπου εκεί δεν χρειάζεται. Υπάρχει απευθείας δικαίωμα να επιδικάσει το αστικό δικαστήριο. Να επιδικάσει το ποσό το ίδιο το ΕΣΔΑ. Το θέμα είναι, τολμάει τόσο να κάνει τόσο ένα μεγάλο πράγμα? Γιατί και τα διεθνή δικαστήρια δεν μπορούν να μπουν σε ζητήματα πολιτικής φύσης ή οικονομικής, να χρεοκοπήσουν μια Ελλάδα ή όχι. Να το ξέρετε αυτό. Και η σύνθεση των δικαστών έχει Γερμανούς. Και φυσικά θα πρέπει να ξέρετε το εξής. Δεν ξέρουμε την απόφαση του ΣΤΕ. Εγώ πιστεύω ότι το ΣΤΕ θα στηριχτεί σε αυτά τα πράγματα και όσον αφορά πρωτογενή, δευτερογενή τομέα, μπορεί να κάνει την εξής επιφύλαξη. Γιατί σας λέω, στα ανώτατα δικαστήρια παίζουμε την κολοκυθιά. Την νομική κολοκυθιά σε τρελό επίπεδο. Μπορεί να πει το δικαστήριο, εδώ κύριε, ακούω ότι άλλος ήταν πρωτογενή, δευτερογενή. Αυτή όμως εγώ την περίπτωση δεν μπορώ να την κρίνω. Καταρχήν, αυτό το κούρεμα μπορεί να καλύπτει αυτή την περίπτωση. Επειδή όμως εγώ δεν μπορώ να την κρίνω, πήγαινε βρες το δίκαιο σου σε καταμονάς. Γι' αυτό σας το λέω δηλαδή, ότι πρέπει να δείτε την απόφαση. Αν όμως η απόφαση στηριχτεί σε αυτά τα δύο προβλήματα που σας είπα, ακόμα και αν δεν έχει στηριχτεί το ΣΤΕ, τίποτα δεν είναι απίθανο να πει το ΕΣΔΑ. Το ΕΣΔΑ το οποίο, όπως ξέρετε, όσον αφορά το πρώτο μνημόνιο, το κάνει νόμιμο. Σας λέω, ο κύριος Χρυσόγονος ακολούθησε μια άλλη γραμμή, εξαιρετικά έξυπνη. Το δικόγραφό του ήταν προσανατολισμένο για το ΕΣΔΑ. Είχε μάλλον προβλέψει ως γνώστης ότι ενδεχόμενα να μην είχε τύχει στο δίο και το προσανατολίζει εκεί. Από εκεί και πέρα, το πώς έχει γραφτεί, τι προβλήματα, εγώ σας λέω τα προβλήματα. Δεν μπορώ να σας πω τι, σαν χρησμό τι θα γίνει. Υπάρχουν αυτά τα δύο ζητήματα. Οπότε, επειδή αυτά είναι πρωτόγνωρα, δυστυχώς θα πρέπει να κινηθείτε. Τώρα, μπορείτε να κινηθείτε κατά μονάδες. Μπορείτε να συντονίσετε το έργο ώστε να πάτε σε μικρότερα δικαστήρια και να δημιουργήσετε μικρή νομολογία. Καταλάβατε, η οποία να σας καλύπτει και να προχωρήσετε σε πιο μεγαλύτερα ποσά. Ωραία. Ή να διασπάσετε το χρέος σας ή οτιδήποτε. Υπάρχουν πολλές νομικές βάσεις. Ακόμα δηλαδή και το γεγονός, παραδείγματος χάρη, ότι αν το ΣΤΕ έκρινε ότι είναι παράνομη πράξη, μπορεί να λέει ο κύριος Κόκκας να γυρίσει πάλι πίσω, οπότε θα αποφάσιζε τα ίδια η διοίκηση και μπορείτε να κάνετε αγωγές αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας του ελληνικού δημοσίου στα διοικητικά δικαστήρια. Ναι, αν το κρίνει νόμιμο στα όρια που το έκρινε. Υπάρχουν αιτιολογίες. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα τμήματα. Δηλαδή, πάμε χάρη, αν πάσχει η διαδικασία ψηφοφορίας και δεν το έχει κρίνει το ΣΤΕ, μπορείτε να πάτε στα διοικητικά δικαστήρια να ζητήσετε αποζημίωση. Δεύτερον, ακόμα και αν κρυθεί νόμιμο, υπάρχει νομολογία του Γαλλικού Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία και επί νόμιμη ζημιάς σου αναγνωρίζει δικαίωμα αποζημίωσης. Μπορεί να επικαλεστεί. Υπάρχουν δηλαδή πολλές νομικές βάσεις. Απλώς αξιοποιήστε τις. Ο κύριος, σας το λέω, ο κύριος Χρυσόγονος έκανε μια σωστή δουλειά κατευθυνόμενη σε μια συγκεκριμένη νομική βάση. Και το θέμα σας δεν είναι μόνο συνταγματικό διοικητικό. Εμένα τον αποταμιευτή με βάση μαζί με τον επενδυτή. Ναι, σας το λέω το εξής απλό πράγμα. Το ΣΤΕ, δηλαδή, μπορεί να σε πετάξει με αυτό το λόγο. Δηλαδή να σου πει, εγώ δεν μπορώ να κρίνω όλες τις αποφάσεις Λίβιν, πήγαινε σε συγκεκριμένο δικαστήριο. Δεύτερον, ενδεχόμενα να μπορείτε στα αστικά δικαστήρια, γιατί αυτό είχαμε δει, ότι αυτή η διαδικασία απομείωσης των χρημάτων που υπάρχουν εφετειακές αποφάσεις λέει αντίκειται στην ΕΣΔΑ. Τι μπορείς λοιπόν να κάνεις? Ένα απλό πράγμα. Να πας να κάνεις μια αγωγή, να τραβήξεις από το ομόλογο εις βάρος του ελληνικού δημοσίου, των τραπεζών και της Τράπεζας Ελλάδας και να πεις αυτό εδώ το ομόλογο με βάση το ομόλογο που είχατε παλιά. Και να πείτε αυτό το ομόλογο ουδέποτε ακυρώθηκε. Γιατί ο νόμος τι λέει? Με το που βγουν τα καινούργια ομόλογα, ακυρώνονται τα παλιά. Η νοοτροπία όμως αυτή του νόμου θα μπορούσε να πει ότι το κράτος θα μπορούσε να διεκπαιρεώσει αλλιώς το χρέος του. Να πει δηλαδή, παραδείγματος χάρη, σας βγάζω ομόλογα για το σύνολο του κεφαλαίου, τα οποία αναλύουν το 2150. Δεν το έκανε. Δεύτερον, μπορείτε να πάτε στα αστικά δικαστήρια και να πείτε υπάρχει παραβίαση, στα διοικητικά, υπάρχει παραβίαση αρχής ισότητας. Γιατί δεν έκρινε σαν νόμια τις υποθέσεις. Και όσον αφορά εμένα, να έχω το δικαίωμα αποζημίωσης και να έχω το δικαίωμα να ζητήσω το ομόλογο. Αποζημίωση στο διοικητικό
στο ομόλογο, στο αστικό το ομόλογο. Υπάρχουν 1.200 νομικές βάσεις. Το θέμα είναι το εξής, ότι είναι ζήτημα να συντονιστούν οι δικηγόροι. Δηλαδή αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς στο ΕΠΑΜ, δεν είναι να πάμε να ανοίξουμε ένα δικηγορικό γραφείο και να παίρνουμε υποθέσεις. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι το εξής. Δημιουργούμε το νομικό όπλο, καθόμαστε, μιλάμε με τους συναδέλφους, βρίσκουμε λύση και όλοι μαζί δουλεύουμε. Ενοποιούμε τις νομολογίες, ενοποιούμε τις σκέψεις μας. Σήμερα τώρα που ερχόμασταν στην Θεσσαλονίκη επί 6 ώρες, σε χαλαρή κουβέντα μεταξύ Τύρου και τέτοια, ανακαλύψαμε πολύ περισσότερα πράγματα από όσα εάν δεν ερχόμασταν εδώ. Και είπαμε ταύτιση ιδεών, πάνω χάρη μια ταύτιση με τα κίνητα. Την ανακαλύψαμε τότε. Την είχα ήδη κάποιος άνθρωπος. Εάν δεν μαζευτούμε και δεν ενεργήσουμε συλλογικά, ακόμα και σε νομικό επίπεδο, δεν κερδίζουμε τίποτα. Ή θα καταλήξετε σε έναν συνάδελφο ο οποίος να λέει περίμενε να βγάλουν οι άλλοι το φίδι, ή θα καταλήξει το ένας να λέει το κοντό του, το μακρύ του, ή τέσσερις απόψεις για να γίνει αυτό. Αυτή είναι η ουσία που κάνει, προσπαθεί να κάνει και το ΕΠΑΜ και οποιοδήποτε, και έτσι πρέπει να λειτουργήσει η Ελλάδα. Ωραία. Αυτό λέμε. Ωραία, να προχωρήσουμε. Ο κύριος Κάτω είναι η σειρά του. Εγώ σαν απλός αποταμιευτής θα πω αυτό που δίνεται να καταλάβω. Και με τον κύριο Χρυσό. Μας έδεσε τα θέματα, προχωρήσαμε οικονομικά και προχωρήσαμε ομαδικά, που λέτε ότι δεν πήγαμε σε κανένα δικηγόρο, πήγαμε. Προηγουμένως το αναφέρατε. Για τα αστικά, κύριε. Για τα αστικά, κύριε. Εσείς τώρα μας λέτε, σπάστε... γιατί δεν έχουν καταλάβει τη διαφορά. Δεν έχουν καταλάβει. Έχω τρελαθεί, δεν ξέρω ποιον κύριο έχετε δίκιο. Προτίμησα τον Χρυσόγονο, όπως τον είπατε, είναι εξυπνότατο, έτσι. Έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Έτσι, εσείς μας είπατε, πρέπει να πάμε σε μικρότερα δικαστήρια. Τι πρέπει να κάνουμε. Είμαστε νομικοί, είμαστε απλοί επένδυτες. Ακούστε κάτι, κύριε, θα πρέπει να πολεμήσετε. Σαν να μου λέτε τώρα την προαύριο της Ελληνικής Επανάστασης, ερχόντουσαν αυτοί που μας ελευθέρωσαν, οι αμόρφωτοι. Και λέγαμε τι να κάνουμε. Θα πολεμήσετε, κύριε. Με ό,τι έχετε και... Με ό,τι έχετε και ό,τι δεν έχετε. Από εκεί και πέρα και σε εμάς τους δικηγόρους υπάρχουν και άνθρωποι. Εμείς τώρα μπορούμε να πάρουμε την υπόθεση από τον Χρυσόγονο ή μαζί και να δώσουμε... Μπορείτε να κινηθείτε σε άλλα επίπεδα. Ο Χρυσόγονος έχει αναλάβει το διοικητικό και το αστικό. Το αστικό δεν ξέρω. Το διοικητικό και το ΕΣΔΑ. Το αστικό δεν το έχει κάνει. Ωραία. Είναι άλλη βάση. Ωραία. Άλλη υπόθεση. Μπορεί να πάτε σε άλλο δίκτυο. Πολλά από αυτά που συγγνώμη, κύριε Κούκα. Είμαι συμμαθητής του Χρυσόγονου έτσι στο Ανατόλιο εδώ και δεν έχουμε επανειλημμένα συνεργαστεί και γνωριζόμαστε. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν άλλες βάσεις σήμερα που σας είπαμε ναι, μεν όποιος βιάζεται στις κοντάφτες, εσείς δεν βιαστήκατε, αλλά το κοργό και χάρη έχει. Κάποτε πρέπει να ανοίξετε και την άλλη πτυχή και ενώ είστε επικείμενοι, όχι μόνο δημοσιογραφικά βιβλία. Δεν το είχαν καταλάβει, Γιώργο. Και δικαστικά βεβαιωμένη απόρριψη του Συμβουλίου Επικρατείας, κινήστε και τον άλλο δρόμο. Ωραία. Κάποτε το θέμα πρέπει να συγκρουστεί με τα αστικά, να φτάσει στο ανώτερο τελικό που πας και κρατήσεις εκεί. Με βάση αυτό κρίνει. Ακούστε κάτι, ξεχάστε αυτό που σας βάζουν τα κανάλια. Οτιδήποτε, αυτό το επενδυτής όμως από εκεί έχει έρθει. Ή από τα κανάλια ή από τις τηλεοράσεις. Έτσι. Η ουσία είναι το εξής. Άμα θέλετε να σας πω κάτι. Λέτε επενδυτής, να το πάρω εγώ από την ειδίκευσή μου. Καταναλωτής. Αγορά χρηματοπιστωτικού προϊόντος. Λοιπόν, έχετε προστασία. Έχετε προστασία. Το ότι αρχίζουν και λένε τα κερακατινίστικα, επενδυτής, τέτοια ωραία ηχηρά σύμβολα για να σας προσανατολίσουν, δεν έχει καμία σχέση με τη βλάβη των συμφερόντων σας και την προστασία που σας δίνει ο νόμος. Επιδικάζονται, δεν καλύπτουν σχεδόν τίποτα. Είναι συμβολικά. Δεν μπορείτε να πείτε δηλαδή ότι αχ, ευτυχώς και θα δικαιωθώ και θα πάρω και τα λεφτά που έχω δώσει για τα έξοδά μου. Εγώ σας είπα ότι οι καιροί και το θέμα σας επιτάσσουν να κάνετε μαζικό αγώνα. Ωραία. Για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε.